Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Χρύσανθε. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Ναι, είδα φως και μπήκα.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Τρόικα και σήμερα. Παρασκευή σήμερα. Πολύ ωραία μέρα. Επειδή ήρθε ο Ματέο. Ημέρα κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Στις 2. Ημέρα κλήρωση για τις ομαδάρες μας στο μπάσκετ. Μία η ώρα. Μία η ώρα. Ναι. Θα πρέπει να ντρέπονται οι ομάδες που έχουν βγάλει την ανακοίνωση που βγάλανε για τον Άρη, να ξέρεις. Και όσα υπόθηκαν χθες από ανθρώπους που είναι άσχετοι με το χώρο του μπάσκετ, στο χάρι του Παπαγεωργίου, είναι ντροπή και ξεφτύλα για το άθλημα. Ο τρόπος που μιλούσαν άνθρωποι. Είναι άσχετοι που είναι με το γήπεδο. Ο τρόπος που μιλούσαν άνθρωποι, οι οποίοι γίναν άνθρωποι στο μπάσκετ λόγω του Άρη, είναι ντροπή και ξεφτύλα που δεν σεβάστηκαν τον άνθρωπο που είχαν απέναντί τους. Και ο τρόπος που μιλούσαν με πλακίτσες για το αν θα έπεφτε ο Άρης, με πλακίτσες που κάνει ο Κούσης εδώ πέρα, ας πούμε, για τον κορονοϊό, αλλά είναι ο Κούσης σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που αυτή είναι η δουλειά μας, και να διασκεδάζουμε τον κόσμο, να κάνουμε το χαβαλέ μας, να πειράζουμε. Και του στείλω ότι δεν θα ήσουν τώρα εδώ, ο αυτοκράτορας στη Στάδε και τέτοια, που πετάγωνα κάτι παράγοντες. Κάτι παράγοντες, οι οποίοι φυσικά, να ξέρουν τώρα, θα ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Και με αυτούς τους συγκεκριμένους. Με αυτούς τους συγκεκριμένους παραγοντίσκους. Οι οποίοι θα πάρουν τα κρατικά λεφτά της ΕΡΤ. Που αν δεν είναι ο Άρης, ετοιμαστείτε μήπως η ΕΡΤ τελικά δεν χορηγήσει. Γιατί χορηγία είναι να δίνεις 225 χιλιάρικα στο Περιστέρι. Στο Περιστεράκι. Στο Περιστεράκι 225 χιλιάρικα να δίνεις είναι όχι, χορηγία. Όχι, και να Περιστεράκι. Ό,τι θέλω θα λέω. Ό,τι θέλω θα λέω. Σεβασμός. Περιστεράκι. Όπως θέλω, αυτοί δεν σέβονται τον Άρη. Δεν σέβονται τον Άρη και θα σεβαστώ εγώ αυτούς τους ανύπαρκτους στον χώρο του μπάσκετ. Μήπως δεν σέβεσαι εσύ αυτούς τους Χρυσάνθη και δεν σέβονται. Εσύ θα δίνεις ανωτερότητα. Ξέρεις το θέμα. Ξέρεις το θέμα. Άστα μήπως. Εγώ το ξέρω το θέμα. Τα βασικά ξέρω. Το Περιστεράκι. Το Περιστεράκι, όχι, εδώ μιλάμε όχι, για όχι, εμπορικότητα. Όχι. Μιλάμε για τηλεοπτικά δικαιώματα που πληρώνει το κράτος. Το κράτος. Και δεν γίνεται στέριο να παίρνει 175 ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και το Περιστεράκι 225 επειδή μια χρονιά τερμάτισε πιο πάνω. Και να μετρήσεις το πιο πάνω. Φυσικά και πρέπει να μετρηθεί το πιο πάνω. Φυσικά και πρέπει να μετρηθεί το πόσο καλή είναι μια ομάδα σήμερα. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε πέρα από το θέαμα, γιατί αν είναι μια καλή ομάδα θα κάτσει ο άλλος, ο φίλαθλος, να το παρακολουθήσει. Δεν γίνεται. Είναι η μοναδική λίγα στον πλανήτη που η εμπορικότητα δεν παίζει ρόλο, επειδή έτσι συμφέρει τους κρατούντες στον ΕΣΑΚΕ. Επειδή δεν τους συμφέρει η εμπορικότητα, γιατί οι δύο τελευταίες ομάδες πέρυσι ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, κάνανε αυτό που κάνανε. Το φεύγω από αυτό, γιατί ο καθένας προσπίζει τα συμφέροντά του. Λέει ο άλλος, γιατί να μην πάρω 50 χιλιάρια παραπάνω εγώ. Το καταλαβαίνω. Εγώ καταγράφω, γιατί έχω μάθει όργια χθες το βράδυ, καταγράφω τον τρόπο που μιλούσανε, τον τρόπο που συμπεριφέρονταν. Οι συγκεκριμένοι ήταν και σε απόσταση βέβαια. Και επίσης έκαναν ό,τι έκαναν, γιατί δεν ήταν ο Αρβανίτης στην κουβέντα. Γιατί αλλιώς θα μιλούσαν σίγουρα με τον Αρβανίτη. Γιατί μιλάει και αλλιώς και ο Αρβανίτης. Απλά επειδή ο Χάρης είναι ένα παιδί με ήθος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα ευγενικός, ακόμα και όταν το επιτίθεσαι, απαντάει με ηρεμία, με ψυχραιμία, αλλά και με πραότητα και δεν ανεβάζει τους τόνους της φωνής. Κάποιοι το παίξαν μάγκες χθες. Στην τηλεδιάσκεψη. Εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει, αν ο Άρης λέει ήταν πέμπτος, λέει θα λέγανε τα ίδια. Φυσικά. Θα αποχωρούσε. Όχι. Αν ο Άρης ήταν πέμπτος. Αν ο Άρης ήταν πέμπτος. Τι λέμε, ρε φίλε. Λέμε, ρε φίλε. Ο καθένας στην τσέπη του. Λέμε, ρε φίλε, ότι δεν γίνεται να μετράς την εμπορικότητα. Τηλεοπτικό, τηλεόραση είναι. Δεύτερη, δεν είναι μανάβικο. Δεύτερη ερώτηση. Εμπορικότητα. Εντάξει, δεύτερη εμπορικότητα. Ερώτηση. Αυτά όλα που ψηφίσαν οι ομάδες θες είναι συμφωνημένα από πρόπερση. Τα λεφτά όχι. Ο Άρης τα ψήφισε. Πρόπερση. Φέτος υπάρχει νέα συμφωνία. Ας το φέτος. Πρόπερση. Επειδή είμαστε σε δυσκολία φέτος. Κώστα, όταν ψηφίστηκε αυτό. Λίγο, στα παιδάκια να τα λες αυτά. Όχι. Πρόπερση που ψηφίστηκε, ναι, αυτό, ναι. Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Δεν υπήρχε ΑΕΚ. Το ψήφισαν όλοι. Αλλά όχι. Άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν το ψήφισαν όλοι. Άλλαξαν τα δεδομένα. Υπάρχει Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να παίρνει ο Παναθηναϊκός 1,050, 1,150 που παίρνει στην Κοσμοτέ. Το ψήφισαν αυτό. Πρόπερση. Που πάτε να κάνετε λες και με κανένα παιδάκι. Πρόπερση το ψήφισαν αυτό. Εσύ τι φωνάζεις, θα πάρεις μισθό από τον Άρη. Κώστα, εσύ παίρνεις μισθό από τον Ηρακλή. Εγώ μισθό από τον Άρη δεν παίρνω. Εντάξει, μισθό από τον Άρη δεν παίρνω. Έπαιρνα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Για τον μπάσκετ φωνάζω. Τι αγχώνεσαι τώρα.
Δεν αγχώνομαι. Ίδια λεφτά παίρνει σημειώνω ο Άρης με 11 μία, ομάδες. Πόσα θέλει να πάρει ο Άρης. Σημειώνω μια τεράστια αδικία και αναδεικνύω μια έλλειψη σεβασμού στο Χάρη του Παπαγεωργίου. Αυτό ναι. Που αν αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο γινόταν με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν πρώτο θέμα και θα φωνάζαν όλοι. Έχει θέμα σοβαρό. Έχω θέμα σοβαρό. Κάτσε, παρακαλώ. Έχω με την επικοινωνία. Να πάμε από την αρχή. Και να σου πω και κάτι. Δε τι θέμα έγινε με τα τηλεοπτικά. Με τα τηλεοπτικά. Επειδή δεν είχε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Γιατί μου λες βλακίες περί. Εγώ σου λέω βλακίες. Αν παίρνω μισθό. Εσύ λες βλακίες. Εγώ λέω ότι παίρνω μισθό. Ναι, φυσικά. Άντε. Εγώ το είπα. Έτσι κάνει. Σαν να παίρνει μισθό. Σαν να παίρνει μισθό. Παρομοίωση. Κάνει αυτό που κάνουν δηλαδή κάτι χαχόλι και στοχοποιούν του δημοσιογράφου. Ρε σε Χρυσανθέ. Πε τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο Άρης διαφώνησε. Έβγαλε ανακοίνωση. Οι 11 έβγαλε ανακοίνωση. Η συμπεριφορά. Κατάπτυστη. Δεν μπορεί να βάζει στο περιθώριο μια ομάδα. Το χαρακτηρίζει. Δεν γίνεται. Ναι, εγώ το χαρακτηρίζω. Είναι κατάπτυστη. Ακούστηκε. Και γι' αυτό συγκρίνω με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μόνο χωρί τηλεοπτικά, αλλά δεν ήταν αυτή η επικοινωνία. Κοκοκό και σηκώτα. Χρήσανθε, πόσα λεφτά παραπάνω θε να πάρει ο Άρης, 500. Να αξιολογηθεί η εμπορικότητα. Ούτε 500 ούτε 200. Να μπει ότι θα υπάρξει. Ναι, 170, 150 γιατί είσαι τελευταίο. 150. Δεν γίνεται να ξεκινήσει από την διαφετερία με τον πέμπτο. Ο πέμπτος θα ξεκινήσει από τα 180, παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Δεν έχουν τόσα λεφτά. Εγώ, να δώσουν, ρε. Άκουλε, όχι, ρε φίλε. Δεν μισό λεπτό. Δεν θα δώσουν. Πάρει 225 το Περιστέρι και 175 ο Άρης. Θα πάρει 200 το Περιστέρι και 190 ο Άρης, αφού είναι τελευταίος. Χρήσατε το. Θα μπει το και περιστέρι... το κομμάτι της εμπορικότητας. Σωστά. Όποιος μπαίνει στη τηλεόραση είναι εμπορική πράξη. Πατάει τηλεθέαση, παίρνει διαφήμιση και όλα τα υπόλοιπα. Τα ψηφίσαμε αυτά όλα, όλες οι ομάδες. Φέτος όχι. Φέτος όχι. Τα ψηφίσαμε πριν δύο χρόνια. Τα τηλεοπτικά φέτος στο ποδόσφαιρο είναι τα ίδια με πέρσι. Πριν από λίγους μήνες δεν ψηφίσαν υπέρ της κεντρικοποίησης και βγάλουν ανακοίνωση. Όχι τα ποσά όμως. Είπαν ότι θα συζητήσουν. Είπαν ότι ο Μεσάκη. Είπαν για 50.000. Είπαν. Είναι και θέμα. Όχι, δεν είναι μόνο τα 50.000. Δεν είναι μόνο τα 50.000. Για τι. Και σου ρίχνω στα μούτρα σου τα 175. Και σε σένα και σε όλους τους υπόλοιπους. Στα ρίχνω στα μούτρα σου και θα πάω μόνος μου. Και θα πάρω πιο πολλά. Τώρα λες ότι έλεγε. Αλλά άμα ο ΠΑΟΚ TV τώρα λες τι ακριβώς, έλεγε. Ακριβώς. Δεν θα πάρεις ούτε εσύ ούτε ακριβώς, το ΠΑΟΚ TV. Ακριβώς. Ό,τι έλεγε το ΠΑΟΚ TV. Αλλά στο ΠΑΟΚ TV η επικοινωνία της πόλης ήταν όλη δίπλα. Ποιο νομίζεις. Κανείς δεν ήταν δίπλα. Λέγαμε ότι δεν θα πετύχει. Και κοροϊδεύαμε ότι έχουμε 50.000 μέλη. Μια χαρά πέτυχε. Τελικά πέτυχε δεν πέτυχε. Με εκατομμύρια ευρώ έβγαλε. Γι' αυτό πήγε στην ΟΒΑ. Χρήσανθε, να είμαστε ρεαλιστές. Όντως δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Το πρωτάθλημα είναι λάθος τιμένο εξ αρχής. Είναι άδικο για τις μεγάλες ομάδες. Όμως, αυτά όλα που γίνονται υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν συμφωνηθεί και έχουν συμφωνηθεί εδώ και χρόνια. Δεν έχει συμφωνηθεί το συγκεκριμένο. Όταν λοιπόν η κάθε ομάδα. Ήρθε Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Κώστα, λοιπόν, άλλαξαν τα δεδομένα. Κοιτάζει την πάρτη της, γι' αυτό το πρωτάθλημα έφτασε εδώ που έφτασε. Ωραία. Εσύ τώρα, σαν Άρης, λες ότι είμαι ο αυτοκράτορας και τα λοιπά, έφερα τον μπάσκετ. Πολύ ωραία, σωστά. Συμφωνούμε. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Λέω ότι σήμερα, αν ανοίξει την τηλεόραση, εμένα θα με δουν 10 και το Περιστέρι 1. Αυτό λέω. Εσύ πες ότι θα δουν 5-5. Συμφωνώ. Άρα δηλαδή. Άρα πρέπει να προσμετρήσει. Όχι. Πρέπει να προσμετρήσει την εμπορικότητα. Ωραία. Δεν το προσμετρήσει. Και αυτοί το διαλύουν το πρωτάθλημα για 50.000 και να πάρουν παραπάνω. Αυτοί το διαλύουν για 50.000. Δεν το συμφωνήσαμε. Είπαμε ότι η εμπορικότητα πρέπει να μπει. Και είπαν στον Εσάκη, ναι, θα το δούμε όταν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήρθαν τον Κοσμοτέ. Το είπανε. Ναι, θα το δούμε όταν έρθουν. Και όταν ήρθαν, είπανε, δεν το βλέπουμε. Αυτό έγινε χθες. Επίσης, για να πάρει 50.000 παραπάνω το Περιστέρι. Συμφωνώ. Και συμφωνώ, εσύ έπρεπε να φωνάσεις, ο Ηρακλής. Συμφωνώ. Γιατί και ο Ηρακλής είναι αδικημένος. Αυτό τώρα πήγα να πω. Συμφωνώ. Και μου κάνει εντύπωση όταν ενώ είστε αδικημένοι, βγαίνει μια τέτοια ανακοίνωση. Πρόσεξε. Εγώ δεν λέω να βγει μια ανακοίνωση στον Εσάκη και να λέει: παιδιά, αυτά που λες. Συμφωνήσαμε. Θα πάρουν αυτά. Θεωρούμε ότι το σωστό είναι βάση βαθμολογική. Όχι τέτοια ανακοίνωση. Λες και είναι η αντίπαλη ΚΑΕ του Άρη. Στο περιθώριο και τέτοιες μπούρδες και τέτοια επιθετικότητα. Και στραβοστόμιασμα από την τηλεργασία, από τέτοια τηλεδιάσκεψη στον Παπαγεωργίου. Που αν το δουν στον δρόμο, θα το κοιτάνε έτσι, που είναι δύο μέτρα. Συμφωνούμε ότι η συμπεριφορά τους και σε άλλες συσκέψεις, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν είναι σωστή. Συμφωνούμε ότι εξ αρχής ορισμένες ομάδες από τον Νότο, Χρύσανθε, δημιούργησαν θέμα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και λέμε για την ψηφοφορία για να μείνουν, να πέσουν, κορονοϊοί. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Συμφωνούμε όμως πρωτίστως ότι το πρωτάθλημα έγινε αυτό που έγινε με 12 ομάδες και πλήν ευάλε, επειδή ακριβώς ο καθένας εδώ και χρόνια και πρωτίστως οι αιώνιοι που το κάνουν στα μούτρα τους και εμείς
Εμείς τουλάχιστον δεν είπαμε. Γιατί Κώστα δεν είχαμε ποτέ δυνατές διοικήσεις τώρα. Μα εμείς αυτό λέμε. Εμείς σαν τσατσάκια τρέχαμε από πίσω τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό, Στέργιο μου, η διοίκησή σου, Στέργιο μου, πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και πάντα λέγαμε ναι σε όλα αυτά και έφτασε τώρα σε αυτό το σημείο. Μπορείς να μου πεις γιατί το κράτος πρέπει να δώσει ένα εκατομμύριο. Ένα αθλητισμό. Περίμενε. Ένα 150 στον Παναθηναϊκό για να υπάρχει δεν κεντρική. Δίνει στο πρωτάθλημα. Στον Παναθηναϊκό το πει. Ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα το δίνει και ότι λίγο το μοιράζει το Παναθηναϊκό. Ωραία, και γιατί να δώσει 150 στον Παναθηναϊκό. Α πάρει το 150 ο Παναθηναϊκός από τον Κοσμοτέ, κανονικότατα. Ή το, τα 2, τα 5, τα 25. Τα δίνει για τους άλλους. Και το 1,150 να το μοιράσει στους άλλους. Για ποιο λόγο να δώσει η ΕΡΤ τα λεφτά που έδινε μια ιδιωτική εταιρεία. Μια συμφωνία που έκανε δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχει ο ΠΑΟΚ μια συμφωνία με την ΟΒΑ αυτή τη στιγμή. Παίρνει 7, 8 εκατομμύρια όπως παίρνει. Δηλαδή, άμα θέλουμε, είναι, κεντρική διαχείριση είναι να έρθει σε ένα άλλο κανάλι κρατικό και να παίρνει τα λεφτά που έπαιρνε στον ιδιωτικό τομέα. Τι λέμε τώρα. Κάναμε μια συμφωνία με το πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και δίνουμε 1,150 στον Παναθηναϊκό και 700 στην ΑΕΚ. Τώρα θα αρχίσουμε δηλαδή, να αναλύουμε όχι, ναι, να τα αναλύσουμε. Ναι, να τα αναλύσουμε. Την ΕΡΤ. Να τα αναλύσουμε. Την ΕΡΤ και όχι, δίνει. Να τα αναλύσουμε. Όχι. Να δώσουμε στον ΑΕΚ 1,100 επειδή είναι αυτοκράτορας. Όχι, Κώστα, μη λες μπούρδες. Δεν είπα να δώσει κανένας 1,000,000. Ε, τότε τι. Είπα. Τι είπες, να δώσεις με βάση την τραγική μου θέση να μετρήσει, αλλά να βάλεις και ένα 20% εμπορικότητα. Αυτό λέω. Είναι και θέμα αρχής. Δηλαδή. Είναι θέμα αρχής, Κώστα, ναι. Γιατί είναι ο Άρης. Αν εσύ ως Ηρακλής, βολεύεσαι με τα ψίχουλα, να βολεύεσαι. Είσαι μικρή ομάδα όμως, να βολεύεσαι. Εσύ που είσαι μεγάλη δεν εκπροσωπεί ένα τεράστιο σύλλογο όπως ο Ηρακλής. Άμα αποδέχεσαι τα περιστεράκια. Ο Άρης δεν τα αποδέχεται. Καλά, σιγά. Καλάθια και πανέρια. Σιγά, επαναστάτες, σιγά. Τα επαναστάτες, φορές, όταν ψηφίσατε υπέρ του τάδε και του τάδε. Αυτός που τα αποδέχτηκε, Κώστα, εξορίστηκε από την οικογένεια του Άρη. Αυτός τότε που τα αποδέχτηκε. Μεγάλη ομάδα. Οι παράγοντες δεν χαρακτηρίζουν, Κώστα, το σύλλογο. Α, ευχαριστώ πολύ. Ο Παπαθανασάκης δεν μπορεί να μειώσει το μεγαλείο του Ηρακλή. Για τους άλλους, για όλους μιλάω. Σου λέω με παράδειγμα. Όχι, δεν μιλάω. Τα μίλα με την ομάδα σου, όταν πει σε κανένα παιδάκι. Ο Παπαθανασάκης. Ο δημοσιογράφος θα λέει ότι θέλει και για όποιον θέλει και για όποιον γουστάρω. Ναι. Λοιπόν. Αν εσύ τον Ηρακλή τον έχει στα τάρταρα, εγώ τον έχω πιο ψηλά. Ναι, έπρεπε, ναι. Έπρεπε να μιλήσει. Και ποιο σου είπε, εγώ όμω δεν κάνω τον ήρωα, Χρυσανθέ. Μην τον κάνει. Ναι, παρακαλούσε όμω την ΕΡΤ να δείξει τον κεραυνό. Ξεφώνιζε την ΕΡΤ που δεν το είχε Κώστα. Ναι, την ξεφώνιζε. Ε, γιατί. Γιατί. Όχι για 50. Γιατί την ξεφώνιζε. Για να το δει ο κόσμο μου, Χρυσανθέ. Α, για να το δει ο κόσμο μου. Για να το δει ο κόσμο μου. Ωραία, και μένα θα το δει και εσένα από το RSTV. Να. Από το Μέγκα θα το δει. Ναι. Αυτό έχω όλη τη συμφωνία. Και ξέρεις ότι τι λένε πολλοί που το κάνατε αυτό. Ναι, τι κάναμε. Ξέρεις γιατί. Γιατί το κάναμε, για πες. Ο ΠΑΟΚ τι τα έκανε, ο Ηρακλής γιατί τα έκανε. Ποια, τι έκανε. Τι, ο Ηρακλής είπε ναι. Πήρε 175, όσα πήρε ντροπή. Λίγα περισσότερα από πέρσι. Ντροπή που πήρε ο Ηρακλής αυτά τα λίγα χρήματα. Χρήσανθε, ο Ηρακλής πήγε ενωτικά. Ναι, ο Ηρακλής πήγε ενωτικά. Ναι, τώρα οι 11 και ένα και φταίνουν όλοι οι 11. Φυσικά φταίνουν οι 11. Φταίνουν οι 11 γιατί όλοι είναι μικρές ομάδες, μόνο άρεσε μεγάλη ομάδα. Όλα αυτά που λες, είπαμε ότι όλα αυτά που λες δεν τα είπα. Δεν τα είπα. Σου είπα για τον κακό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν σε ένα έμβλημα του ελληνικού μπάσκετ. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και τον τρόπο που μιλούσαν, αυτό ανέδειξα πρώτα. Το ξέρω το στυλάκι του. Και στο δεύτερο κομμάτι, αναδεικνύω το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν σε μία. Συμφωνώ. Ένωση του μπάσκετ που μάλιστα πάει το μπάσκετ. Και τι λέει το μπάσκετ. Το μπάσκετ πάει και λέει. Ο Εσακέ δηλαδή πάει στην ΕΡΤ και λέει: παιδιά, έχω προϊόν. Βάζω και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ μέσα για να έχω προϊόν. Άρα τι λέει. Τους λέει ότι έχω εμπορικότητα. Δεν γίνεται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φίλε, στην εμπορικότητά τους στα συμβούλια να λένε να τους κοροϊδεύουν για τον κορονοϊό. Και όταν πηγαίνουν να πουλήσουν να λένε: έχω τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ναι, Χρήσανθε, να σου πω κάτι όμως. Όταν γίνεται όμως, Χρήσανθε, η ιστορία και αυτή είναι ενωμένη. Και μας πυροβολάνε. Εσύ πας και μου κάνεις, Χρήσανθε, ένσταση για τα τουρνικέ. Και μαλώνεις με τον ΠΑΟΚ για το αν είναι μαύρο ή άσπρο η μπασκέτα. Κώστα, γι' αυτό, Χρήσανθε, σημειώνεις πράγματα που έγιναν από τον Γουλιέρμο. Ο οποίος Γουλιέρμος. Άρης ήταν. Το μάτς εξωαγωνιστικά. Άρης ήταν. Τώρα. Κώστα, το καταδικάσαμε εμείς. Μπράβο. Αυτό έλειπε. Το ότι ένας, το ξαναλέω. Θέλω να σου δείξω. Το ότι ένας παράγοντας. Γι' αυτό τον έδιωξε η οικογένεια του Άρη. Γιατί δεν πρέσβευε τα ιδανικά του συλλόγου. Που τον σήκωσε εννοείς πρώτα στα τέτοια. Στα χέρια. Τον Γουλιέρμο. Το λάστερ. Μόνο εσύ το σήκωσε. Αυτούς τους κατέστρεψαν. Μόνο εσύ το σήκωσε το Γουλιέρμο. Εσύ μην το γύρνα στον άλλον όταν είσαι σε δύσκολη θέση. Ποια δύσκολη θέση. Εγώ δεν έχω επιχειρήματα. Φυσικά. Εγώ έχω 15 επιχειρήματα, λέω. Και το ένα που μου είπε ότι παίρνω μισθό. Σαν να παίρνω μισθό. Σαν να παίρνω μισθό για το Γουλιέρμο, εγώ τα σήκωσα στα χέρια. Είπε εσύ το σήκωσε στα χέρια. Εγώ. Εσύ ο Άρης. Όχι, κάνει λάθο. Κάνει λάθο. Ναι. Το ότι τρία μίντια γράφατε υπέρ του Γουλιέρμου, γράφατε.
Και όχι γράφαμε. Ποια, ποια γιατί δεν γράψαμε ποτέ ποια το Basket Plus, το. Ποιο άλλο. Το Ari Plus και το Trevi Plus. Κανένα. Εσύ μόνο. Τριχρονού, τετράχρονου. Αλλά. Ποιο Basket Plus έγραφε του Γουλιέλμου. Φέρουμε ένα δημοσίευμα. Όπω λε και εσύ. Το Λαμπάτζο. Και μόλι είσαι στο Λαμπάτζο. Τρώγα τι κεφαλιέ και μετά λέγατε ότι μιλάμε με τον Γουλιέλμου. Βρεβλάξ τον ίδιο ρεπόρτερ έχουμε. Τότε δεν τον είχατε. Συγγνώμη. Ευτυχώ. Τότε σα έρνε τι κηδείε και ψαχνόσασταν. Τον είχαμε δύο χρόνια ο Γκάτζο. Ο Γουλιέλμου ήταν πριν 3-4. Τότε. Α, ωραία. Τον ορμούσαν όμω τον Αντώνη. Όταν τα έγραφε για τον Γκάτζο Αντώνη, επίθεση δεχόταν. Δεν συμφωνίζαμε με τον Γουλιέλμου. Και μα έπαιρνε και μα έλεγε: Κύριε Κούση, κοιτά, ακούστε πίσω μου ποιο είναι από πίσω μου. Και έβαζε ησυχία. Εμένα ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο, Κώστα. Εμένα με πήρε γιατί μάλλον εμένα υπολόγιζε. Διαβάζετε ερωτήσει θεωρώντα αυτέ σωστέ και όταν εσένα, απαντάει ο Χρήστος. Εσένα μπορούσε να μπαρέψει, Κώστα. Δεν νομίζω. Γιατί εμένα δεν μπορεί. Δεν νομίζω. Κανένα του. Μα εσύ δεν έγραψε ποτέ για μπασκετάρι. Τι να σε πάρει. Δεν σε ήξερε. Σα συμφέρει ο Άρης να παίρνει λίγα όμω. Κάντε Άρης TV, θα βγάλει ομάδα πάνω από 205.000 ευρώ, λέει ο φίλο. Δεν ξέρω αν θα τα βγάλει. Εντάξει, άμα το δουλεύει καλά, μπορεί. Να μην ξεχνάει ο Χρήστος ο Άρης σώθηκε πέρσι λόγω COVID. Μην ξεχνάει, λέει και φωνάζει. Ο Άρης σώθηκε εξαγωνιστικά πέρσι, παρακαλώ. Φίλε, το πρωτάθλημα δεν τελείωσε πέρσι. Ο Άρης δεν σώθηκε λόγω COVID. Είχε 5 αγωνιστικές και μία ήταν με το διαλυμένο Πανιόνιο. Και ήταν από πάνω. Φίλε. Στο βαθμό των Πανιόνιων. Άλλο σώθηκε λόγω COVID. Όχι ο Άρης. Στέργιο, πες μας για Μπάσταριτς. Λέει πάλι, λέει φωνάζεται. Λέει αντιραδιοφωνικό φάουλ. Δεν φωνάζω εγώ, παιδιά. Είμαι ήρεμος. Και εγώ δεν φωνάζω. Απολαμβάνω τον Χρήστο. Λοιπόν, ο Χρήστο έχει δίκιο όσον αφορά στις θέσεις του Άρη. Όμως θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε πώς δεν μπορεί να μην γίνει παραπάνω καφενείο το πρωτάθλημα από ό,τι είναι. Αυτό λέω εγώ. Και λέω ότι βεβαίως πρέπει να είναι και η εμπορικότητα και τα εστία, αλλά όχι τώρα. Δυστυχώς τώρα δεν γίνεται 1 Οκτωβρίου να μοιράσουμε πάλι τα λεφτά και να πάρουμε 30 χιλιάρικα παραπάνω και να λέμε είμαστε μεγάλη ομάδα και παραγοντάρες και διοίκηση. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς. Πρέπει κάπου να βλέπουμε. Μετά τις 12.30 που θα βγάλουμε τον κύριο Αρβανίτη, πες του αν είναι παραγοντάρα και διοίκηση. Όχι, να μην είμαστε παραγοντάρες για 30 χιλιάρικα. Δεν είναι τα 30 χιλιάρικα. Είναι ο σεβασμός πρώτα απ' όλα σε αυτό το άθλημα. Το και όταν δεν το σέβεστε εσείς που είστε οι παράγοντες του μπάσκετ, το μην απαιτείτε μετά από τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να σεβάσετε τον μπάσκετ. Δεν είπα το έχετε ξεφτυλίσει τον μπάσκετ. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον. Ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να αντιληφθεί και το Περιστεράκι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα γειτονιάς. Η οποία μπορεί να έχει προσφέρει. Τώρα, αυτό δεν είναι σωστό. Εσύ λες, μιλούσαμε με τον Χάρη έτσι και εσύ μιλάς για τους άλλους. Συγγνώμη. Ή δεν είναι ομάδα γειτονιάς. Όχι, δεν είναι. Πώς δεν είναι, τι είναι. Είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Αττικής. Η ομάδα, εγώ σου είπα. Πόσα εισιτήρια έχει πέσει. Και η ομάδα παίζει τα τελευταία 3 χρόνια σε top επίπεδο. Τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει πολύ λίγα εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια έχει. Ελάχιστα. Πόσα. Πώς θα πάρει λοιπόν για περισσότερα λεφτά. Λόγω βαθμολογίας. Τι είναι η βαθμολογία. Η βαθμολογία βάζει τηλεθεατές. Αυτή τα η βαθμολογία βάζει διαφημίσεις. Αυτή τα συμφώνησαν. Ποιοι είναι αυτοί που τα συμφώνησαν καλά, συγγνώμη. Κάθε χρόνο το γίνεται. Περιστέρι, κάθε χρόνο υπάρχει συμφωνία. Ο πρώτος με τον τρίτο, δεν το δούνε. Κάθε χρόνο υπάρχει συμφωνία. Τι τα συμφώνησαν. Και εγώ θυμάμαι το 1938 μια συμφωνία που έχει υπάρξει. Να βλέπει, λέει, το δάσος και όχι, λέει, το δέντρο. Εγώ βλέπω μόνο. Ποιο Στέργιος. Ένα Στέργιος. Ποιο είναι το δάσος και ποιο είναι το δέντρο. Το δάσος είναι υποτίθεται το πρωτάθλημα και το δέντρο είναι τα δικά σου συμφέροντα. Τα δικά μας. Ο καθένας δηλαδή εννοείται. Και ο Ηρακλής δεν συμφωνεί με πολλά. Ο Παναθηναϊκός δεν μιλεί στο ποδόσφαιρο. Άντε ή πάλι. Οι ομάδες οι άλλες που δεν υπάρχουν. Γιατί παίρνουν χρήματα εκατομμύρια κτλ. Τι έλαντε. Γιατί μετράμε την εμπορικότητα στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι πιο έξυπνοι. Όχι. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει μόνο η πάρτη τους. Όλους. Δηλαδή λες γιατί... ότι ο καλός ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, αυτό λες. Όχι. Αλλά... Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έκανε ολόκληρο επικοινωνιακό τέχνασμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είχε μαζί του και τις Λαμίες και όλους και τους υπόλοιπους ναι. Για να φτάσει να πάρει από την Νόβα περισσότερα χρήματα. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, όμως ήταν και, πώς το λένε, ταμπλούχος την προηγούμενη χρονιά. Μπορεί να μου πει, φίλε, δεν γίνεται. Πες ο Τσάμπιο. Και ο Παναθηναϊκός. Τι ήταν. Ο Παναθηναϊκός. Τρία χρόνια εκτός Ευρώπης. 3.000 εισιτήρια λιγότερα από τον Άρη. Κατά αυτόν είναι ο Παναθηναϊκός. Κατά αυτόν είναι ο Παναθηναϊκός. Και κατά αυτόν είναι ο Άρης. Ωραία. Με 22 τίτλους στο μπάσκετ. Λοιπόν, δεν γίνεται στον έναν. Άκουσε λίγο. Δεν γίνεται στον έναν. Όποτε μας συμφέρει να μετράμε την εμπορικότητα. Όποτε μας συμφέρει. Να μην τη μετράμε την εμπορικότητα. Όποτε μας συμφέρει να μετράμε το μεγαλείο του συλλόγου και του τίτλους. Γιατί δεν τα συμφωνήσαν αυτά το Μάιο. Αυτό λέμε. Μα σου ξαναλέω. Το Μάιο. Σου όχι ξανα... τώρα τον ποιο Μάιο, αγόρι. Εδώ χθες βγήκε η μία ομάδα. Έκανες κλήρωση και ξανακάνεις κλήρωση. Τι να συμφωνήσει το Μάιο αυτό το καφενείο αυτό. Σε αυτό δεν φταίει. Τι να ξανακάνεις κλήρωση. Τι να ξανακάνεις κλήρωση που έβαζε το χορηγό την ΕΚΟ και πήγαιναν και βάζανε και λέγανε μην δείχνετε την ΕΚΟ. Σε αυτό δεν είναι. Φταίνει οι ομάδες οι άλλες. Ποιος είναι για την οργάνωση. Ποιος είναι ανοργάνωτος. Χρήσανθε, συγγνώμη. Δεν τα συμφωνήσανε. Μου λένε θα συμφωνήσουν και έχουν το χορηγό χωρίς να είναι χορηγός. Πώς θα τον βγάλεις τον άλλον επειδή με φήμες ότι δεν έχει να πληρώσει. Τότε και τι λέγανε καλύψτε το. Όχι, εγώ λέω για τον Πανιόνιο.
Πώς θα τον πεις, δεν σε βάζω από μόνος μου. Όχι, μα λες, θα συμφωνήσαν τον Μάιο. Λες για μια συμφωνία και μια οργάνωση. Για τα τηλεοπτικά. Ενώ αυτό. Επαναλαμβάνεται η κλήρωση. Ποια οργάνωση τι είναι αυτή. Έχει το ένα με το άλλο τώρα. Ποια συμφωνία και οργάνωση όταν επαναλαμβάνεται η κλήρωση. Μα τα τηλεοπτικά όταν δεν ξέρει πώς θα παίξουν. Πόσες ομάδες έχουν άδεια να παίξουν. Πέντε. Ποια οργάνωση και ποια συμφωνία. Εντάξει. Εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο. Αλλά μας πείραξε που άρεσε σε θέμα εμπορικότητας. Τα τηλεοπτικά τη μοιρασιά. Η μοιρασιά λέμε αυτά, τα έστω τα βασικά. Παιδιά, αν είναι 12 ομάδες έχουμε τόσα, αν είναι 13 έχουμε τόσα, αν είναι 14 έχουμε τόσα. Θα βάλουμε ένα μέσο όρο εμπορικότητας εισιτηρίων, τηλεθέασης και βαθμολογίας. Συμφωνείτε? Όχι, δεν συμφωνούμε. Πάμε ξανά από την αρχή. Ξανά συμβούλιο. 1, 2, 3, 4, 5. Εγώ αυτό λέω ότι έπρεπε να γίνει. Και κακώς τώρα μαλώνουν οι ομάδες για τα συμφέροντά τους. Σημείωσα δύο πράγματα. Ένα για τον Παπαγεωργίου, μετά ξαναλέω. Ένα. Ότι είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση. Είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση. Είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση. Γιατί και ο Άρης είναι μέλος. Η ανακοίνωση και εμένα μου έκανε εντύπωση για να μιλήσω. Είναι απαράδεκτη. Είναι πάρα πολύ επιθετική η ανακοίνωση. Δεν έχει ξαναβγεί τέτοια ανακοίνωση. Πρώτη φορά σε όταν βάρος ομάδας. Έτσι. Όταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λέγανε τα μοίρια όσα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην Αθήνα σε όλα τα site, στα social media, γράφουν ότι σας έβαλε Ολυμπιακός, Χρυσάνθε. Όπως το ποδόσφαιρο. Λένε οι Ολυμπιακοί. Δες όλα τα site τα μεγάλα, τα σχόλια από κάτω από την είδηση. Λέει λοιπόν ένας φίλος τώρα. Και πολύ σωστά το λέει. Όταν δηλαδή ανέβει του χρόνου Ολυμπιακός ως νεοφώτης θα πάρει 110. 125. Δεν θα πάρει 125 Κώστα. Η συμφωνία που κάνατε 125. Είναι ότι αν ανέβει ο Ολυμπιακός θα πάρει αντίστοιχο του Παναθηναϊκού. Γιατί? Για ποιο λόγο, νεοφώτιστος είναι. Στην Α2 παίζει. Η ΕΡΤΑ ξέρει αυτά. Α, η ΕΡΤΑ ξέρει αυτά. Ναι, ναι, Κωστά. Ξέρω... είστε εκτεθειμένοι όσο δεν πάει. Εγώ ξέρω ότι αυτή η κατάσταση είναι παγιωμένη εδώ και χρόνια. Οι ομάδες μας δεν έχουν δυνατό παράγοντα να κάνουν το τραπέζι. Εγώ το έχω πει πριν. Ποιο τραπέζι. Χρέη έχουν. Τι δυνατό παράγοντα, αριστερό. Δεν έχουν παράγοντα. Έχουν, πλέον έχει ο Άρης. Εγώ έχω πει εδώ και τρία χρόνια με αφορμή τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ πριν από διετία, μια τριετία, τετραετία. Εντάξει, μια χαρά κουμπάρση είναι οι ομάδες μας. Οκ, okay, παίρνουν τα ψίχουλα, οι άλλοι έχουν γιγαντωθεί τα εκατομμύρια, το 1,5 αυτό κτλ. Και τώρα ξαφνικά, οκ, okay, θέλει ο Άρης να κάνει κάτι άλλο, κάνει κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι φρέσκο όμως. Συμφωνώ με αυτό. Το ίδιο έγινε και πρόπερση. Συμφωνώ με αυτό που λες. Πρόσεξε λίγο. Για 50.000 κατηγορία. Πρόσεξε λίγο. Συμφωνώ για αυτό που λες. Και τώρα, κομπάρση, και τώρα που βρίσκεται. Να πει... για να παίξουμε στο σπίτι. Ακριβώς. Και παίξουμε. Τώρα λοιπόν που δεν ζητιανεύει ο Αρβανίτης και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, βρίσκονται οι 11 και βγάζουν μια κατάπτυστη ανακοίνωση κατά μιας ομάδας. Είναι σαν να βγάλει μια Super League να πει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό και να βγάλει Super League ανακοίνωση για να ξεσκίσει τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι υπόλοιποι τον έναν. Η ανακοίνωση είναι κατάπτυστη. Γιατί υποτίθεται είναι οι ομάδες, το Συμβούλιο των Ομάδων. Και η ανακοίνωση που έχει βγει είναι λες και την έχει βγάλει η θύρα 13 ή η θύρα 4 ή ο Super 3. Εγώ δεν ξέρω όλο το παρασκήνιο για να πω αν είναι κατάπτυστη ή όχι. Δεν ξέρω Κώστα. Διάβασέ την να δεις. Εσύ ξέρεις ασφαλώς από την πλευρά του Άρτη. Όχι, διάβασε την ανακοίνωση. Εγώ δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ όσο με το ποδόσφαιρο. Τα γεγονότα που οδήγησαν τον Εσάκ να κάνει. Δεν την ξέρω. Η ανακοίνωση αυτή, με έκανε έξαλλο. Γιατί είδα την ανακοίνωση που βγήκε. Το ρεπορτάζ το έχω από το μεσημέρι. Το έχει ο Γκάτσο στο λαμπαντέ το μεσημέρι. Ότι λέει όχι, ο Άρης και τα λοιπά. Ότι, κάτσε ρε φίλε, είναι 11 αυτοί. Μήπως κάναμε κι εμείς κάτι. Τι να κάναμε, δηλαδή, να μην χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι και να μην διεκδικήσω την εμπορικότητα, αλλά ως ζητιάνος να παίρνω τα ψίχουλα. Δηλαδή βρίσκεται ένας ο οποίος αντιδρά. Και λέει, στο πρέπει, παιδιά, ηρεμήστε, φτάνει πια. Φτάνει πια. Βάλτε και την εμπορικότητα. Ένα 10%, ένα 20%. Δεν είπαμε κάτι φοβερό. Πρέπει να το αναγνωρίσετε όμως για το καλό του μπάσκετ. Έρχεται, φέρνει ο Παναθηναϊκός, έρχεται, δίνει η ΕΡΤΑ λεφτά. Ας κόψει 50.000 ο Παναθηναϊκός, δεν σηκώστα. Γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα 150 που έπαινε στον ΟΤΕ. Γιατί να μην συμβάλλει και ο Παναθηναϊκός δηλαδή στη φάση αυτή. Και πρέπει ο Άρης. Είπατε στο συμβούλιο αυτό. Φυσικά. Ότι να κόψω Παναθηναϊκός. Δεν είπε ο Παναθηναϊκός γιατί μετά τα λέγατε. Γιατί μετά τα λέγατε. Περίμενε Κώστα. Γιατί μετά εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που προσπαθείτε. Εσύ θα λέγατε μας έβαλε Ολυμπιακός. Όχι, εγώ διάβασα τη γράφουν, δεν το λέω εγώ. Μην μπερδεύεσαι. Ναι, μην μπερδεύεσαι. Διαβάζεις και τη γράφουν για τον ΠΑΟΚ. Τα πάντα. Στο 10. Τα πάντα. Δεν τα αναπαράγεις όμως. Τα πάντα. Δεν τα αναπαράγεις όμως. Δεν τα αναπαράγεις. Λέτε το 10 το κατάπτυστο εκεί. Τώρα που γράψει το 10 για το. Όταν γράφουν οι Παναθηναϊκοί κατά του Άρη, τα διαβάζετε. Μην μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύουμε καθόλου. Ένα κύκλο επικοινωνιακό. Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα, Κώστα, είναι οι ίδιοι. Είναι ο παδί του Παναθηναϊκού, σου είπα. Είναι ο παδί του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ πλέον. Α, και του ΠΑΟΚ. Ο δεν του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ το λένε για το ποδόσφαιρο. Για τον μπάσκετ, οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ούτε ασχολούνται. Αυτό είναι το δίπολο. Ούτε ξέρουν τι έχει μέσα. Αυτό είναι το δίπολο. Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι το δίπολο.
Κώστα. Λέει ο φίλος μου Σέργιος Κώστα. Και ξανά γίνε καλός ο Αλαφούζος πλέον. Ας το ποδόσφαιρο, τώρα μιλάμε για μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχει τις δικές του παθογένειες. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Ο Βοτανικός δεν είναι ποδόσφαιρο μόνο. Ο Μπακογιάννης δεν είναι ποδόσφαιρο μόνο, η πολιτική. Τι, εντάξει, κάντε και εσείς πολιτική. Τέτοια και εσύ φέρνεις στο Μαργαρίτη Σχοινά και το βάζεις φωτογραφία στο τέτοιο και πανηγυρίζεις. Στο σήμα. Δεν πανηγύρισε κανένας. Ήρθε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Πώς δεν πανηγυρίζεις. Ο Αριανός, ο Επίτροπος και τα λοιπά. Ναι, γιατί κακό που σας παίρνει ταξίδια στις Βεξέλλες. Άσε μας τώρα. Δεν με πήρε κανένα ταξίδι, κανένα στις Βεξέλλες. Σας είπα, όχι εσένα. Σας. Εσάς, δεν είμαι στο σας, δεν είμαι. Ταξίδι εγώ δεν έχω πάει κούτρα. Με το Χρυσόγονο έχω πάει. Κακός. Του ΣΥΡΙΖΑ. Α, έχεις πάει. Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι προσπαθούν από κάπου να πιαστούν. Άλλοι έχουν πάει και με την ΕΟΚ 500 ταξίδια λάθος. Κούτρα και γι' αυτό κάνουν, καπνίζουν τις πίπες του. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, Χρήσανθε. Δεν είναι επιχείρημα ότι πηγαίνετε, κούτρα ταξίδια στη ΕΟΚ. Όχι, δεν πηγαίνουμε κούτρα γιατί είμαστε υπάλληλοι, Χρήσανθε. Α, εντάξει. Νόμιμα. Καλά, δεν είναι κανονικότατα. Όπως ήσουν και εσύ, είμαστε και εμείς, βέβαια. Εγώ δεν ήμουν στην ΕΟΚ. Νόμιμα, εφοριακά και όλα τα πάντα. Δεν ήμουν ποτέ υπάλληλος. Εγώ είμαι. Α, μπράβο. Γιατί έχεις πρόβλημα. Όχι, ίσα. Χαίρομαι που έχω έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον μπάσκετ. Τουλάχιστον είμαι φανερά. Σωστό. Και το λέω και το γράφει και η εφορία μου και πληρώνω τους διαδικασίες. Μη λες λοιπόν για ταξίδια. Και είμαι γραφείο του Μηχανικά, άρα μη λες για τα ταξίδια μου. Μη λες εγώ πηγαίνω ως υπάλληλος. Εσείς πηγαίνετε ως τι, ως φερέφωνα. Μα δεν πηγαίνουμε. Ως φερέφωνα. Α, του ΣΥΡΙΖΑ κιόλας. Αφού δεν πηγαίνουμε, πώς είμαστε φερέφωνα. Άντε ρε, να. Αφού δεν πηγαίνουμε, πώς είμαστε φερέφωνα. Όποιοι πήγατε. Όποιοι πήγανε. Γενικά, το λέω για τους συναδέλφους. Σωστά να το λες. Όποιοι πήγανε. Πήγανε. Πήγαμε με θεσμική ιδιότητα. Με θεσμική ιδιότητα. Λέω λοιπόν γιατί πάλι το χάνουμε. Ναι. Ο καθένας γέρνει όπου νομίζει ότι μπορεί να έχει κάποιο κέρδος, κάποιο συμφέρον. Για μένα ο Άρης έπρεπε να το κάνει αυτό τόσο δυνατά νωρίτερα. Σωστά το έκανε ο Άρης. Έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Μόνο εκεί έχω ένσταση, πουθενά άλλου. Πού νωρίτερα να το κάνει δηλαδή. Το Μάιο. Το πέρσι. Είπε. Το είπε. Πέρσι δεν ήταν ο Γουλιέλμος. Και δεν υπήρχε Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τι πέρσι, πέρσι θα κάνει για τα φετινά τηλεοπτικά. Για όλα. Αφού δεν τελείωσε το συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Νέο συμβόλαιο είναι το αυτό. Μάιο, τι λέτε τον τώρα. Ιόνιο, τον Ιούλιο. Ποιον Ιούλιο με τον Σεπτέμβριο, με κορονοϊό. Το Μάιο το είπε. Και είπε εντάξει θα το κάνουμε την εμπορικό. Θα το δούμε. Έτσι λέγανε όλες οι ομάδες. Το ξανά είπε. Και τώρα που πήγαν να το αποφασίσουν λέει τελικά δεν το κάνουμε. Τι λες τώρα. Να ξέρεις ότι την ίδια ανησυχία είχαν και άλλες ομάδες και έχουν σταλεί επιστολές Χρυσανθέ στο Προεδρείο. Δεν είναι μόνο ο Άρης που. Και τι έκανε το Προεδρείο. Είχε ανησυχίες. Τι έκανε το Προεδρείο. Αυτό να μας απαντήσει το Προεδρείο. Όχι, ας μας πει ο Γαλατσόπουλος, τι έκανε. Να μας πει ο Γαλατσόπουλος. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Α, να μας πει. Να ξέρεις ότι εγώ ξέρω ότι υπάρχουν επιστολές και από άλλες ομάδες Χρυσανθές στο Προεδρείο. Ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Πείτε μας τι γίνεται με το ένα. Πείτε μας τι γίνεται με το άλλο. Περίμενε και να μην κάνουμε τέτοιο. Πάρε λίγο τον κύριο Αρβανίτη. Πω. Και ο Άρης λέει να μην το κρύβουμε και τα λοιπά. Παιδιά δεν έχουν σχέση τα χρέη των ομάδων με αυτό που ζητάει ο Άρης. Ίσα ίσα. Επειδή έχει χρέη ο Άρης νόμιζε ότι θα γίνει ο Ζητιάνος. Δεν είναι Ζητιάνος λοιπόν ο Άρης. Αν κάποιοι βολεύονται με το ρόλο του Ζητιάνου και να παίρνουν ψίχουλα, ας το κάνουν για τις ομάδες. Ο Άρης δεν θα το κάνει. Πέρυσι που η Νόβα έκανε αστεία πρόταση στον ΠΑΟΚ, ο Τσαλτίδης μας έλεγε ελεύθερη αγορά και να πάτε να βρείτε αλλού μεγαλύτερο συμβόλαιο και κάντε ΠΑΟΚ TV. Τώρα το ίδιο ισχύει. Τι ισχύει. Κάπως έτσι. Τι λες, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε για κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση υπό την ΕΡΤ είναι αυτό. Δεν είναι ελεύθερη αγορά, φίλε. Είπαμε στην ΕΡΤ δώσε εκατομμύρια και τα εκατομμύρια τα μοιράζει το Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός όπως θέλει μεταξύ του. Δεν μοιράζει εκατομμύρια στο Περιστέρι, Χρήστα, τώρα. Για μια διαφορά 20-30 χιλιάδων ευρώ. Δεν σου δίνει 10 και δίνει στο Περιστέρι. Γιατί δεν αναγνωρίζει την εμπορικότητα. Γιατί δεν αναγνωρίζει την εμπορικότητα. Πες μου ένα επιχείρημα. Σε για μένα είναι λάθος, αλλά όχι σίγουρα για να πλήξει τον Άρη. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι λάθος. Για να πλήξει τον Άρη. Ρε φίλε, επίσημε, δεν είπα εγώ θέλω να τον πλήξει εξ αρχής. Είναι πρόβλημα που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εδώ. Ναι. Ωραία. Επισημαίνει λοιπόν ο Άρης ένα πρόβλημα και συμφωνούμε. Είμαστε τρεις εδώ και για πρώτη φορά συμφωνούμε ότι η εμπορικότητα πρέπει να υπάρχει. Και την ίδια στιγμή που το αναδεικνύω εγώ, ορμάτε και μου λέτε ο Άρης είναι μόνος και μήπως οι 11 έχουν το δίκιο. Όχι. Ενώ λέτε ότι δεν έχει. Λέμε πως έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Μόνο αυτό λέμε. Ωραία. Τώρα που θα βγει ο κύριος Αρβανίτης θα το ρωτήσεις. Γιατί το λες εσύ, θα μας μαλώσει, τι δηλαδή. Όχι, να το ρωτήσεις. Δεν κατάλαβα, μπαμπούλας είναι. Να το ρωτήσεις, σου είπα. Να το ρωτήσεις εσύ. Φίλε, εσύ δεν το έχεις απορία. Εσύ δεν έχεις κάνει την επισήμανση. Για μένα το έκανε όποτε έπρεπε. Εγώ επεσήμανα τη γνώμη μου. Είναι θέση. Και λέω ότι θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Εάν έγινε νωρίτερα, γιατί σου είπα και άλλες ομάδες έχουν στείλει επιστολές. Θα πρέπει να μας απαντήσει όντως το Προεδρείο. Αυτό. Και κεντρική διαχείριση είναι ότι όλοι παίρνουν τα ίδια λεφτά. Ποιος το λέει αυτό. Η κεντρική διαχείριση. Όχι παίρνει 150 ο ένας και 170 ο άλλος. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Πού το λέει αυτό. Κεντρική διαχείριση με τα ίδια χρήματα. Ο φίλος σου που το λέει
Δεν είναι έτσι. Ούτε η Σοβιετική Ένωση διαχειρίζομαι, που λένε, διαχειρίζομαι, δεν σημαίνει μοιράζω ισόποσα τα λεφτά. Σημαίνει διαχειρίζομαι κεντρικά όλα τα τηλεοπτικά και τα μοιράζω μετά εγώ όπως θέλω. Αυτό θα πει κεντρική διαχείριση. Καλώς λέει ο Κούς για τον Χαβαλέ, αλλά μιλάτε για τον Πασχετικό Άρη, όχι για τον Ερμή Λαγκαδά. Χίλιες φορές να μην υπογράψει ο Άρης το ξεροκόμμα που πετάει. Θέλω να πολύ καλά λίγα, έκανε, είπαμε. Για τα τηλεοπτικά. 40.000 προβολές στο Ιωνικό Άρης, 3.000 προβολές στο Περιστέρι. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Πεκταρά Ματέο, στην ομάδα της καρδιάς σου. Με τον Ματέο θα πρέπει να κρυφτούν κάποιοι, οι οποίοι ηρωνευόντουσαν και λέγανε ότι δεν θα έρθει και ότι πουλάμε παπά οι δημοσιογράφοι κτλ. Έχει δίκιο. Μας βάζαν φωτογραφίες και ξεφωνίζαν από κάτω και χαχάμπου κουχού. Έχει δίκιο και τον είχε τον Νικολάκη 4 ώρες στο Χαριλάου. Έτσι, λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Του Α Σιγμα Άρης. Και της ΚΑΕ. Γεια σας, καλά είμαι εσείς. Της ΚΑΕ είναι ο Χάρης. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Χαίρετε. Κατάφερε ο Άρης και ξεκινήσαμε μπάσκετ την εκπομπή. Έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ έτσι, αυτό. Και έτσι πρέπει. Πρόεδρε, εξήγησε μας λίγο, ναι, σε παρακαλώ. Επιτέλους. Τι συνέβη στο Συμβούλιο χθες και γιατί έγινε τελικά όλο αυτό που έγινε? Τι ζητήσατε, τι σας είπαν? Ο Χρήσανθος λέει εδώ για παράδειγμα συμπεριφορά που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω, γιατί ξέρω ότι όντως μερικοί φέρονται με πολύ μεγάλη ασέβεια. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο όμως? Καταρχήν έγινε το εξής. Βέβαια δεν συμμετείχα. Συμμετείχε ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος με ενημέρωνε βέβαια. Ναι. Συζητήθηκε το θέμα κατανομής των τηλεοπτικών του ΕΣΑΚΕ για την νέα σεζόν. Μάλιστα. Δεν υπήρχε πρόταση από τη διοίκηση, παρά υπήρχε μία πρόταση του Προμηθέα. Του Προμηθέα, μάλιστα. Μπήκε σε, ψηφοφορία. Ναι. Εκεί, όταν είδε τα ποσά, ο Χάρης Παπαγεωργίου με ενημέρωσε. Ναι. Θεώρησα, όλοι μαζί βέβαια και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, ότι ο Άρης αδικείται και θελήσαμε να το πάμε μία μέρα πίσω, να ξαναμιλήσουμε, να το σκεφτούμε λίγο, να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, όχι μόνο αυτή που προέκυψε ξαφνικά. Ναι. Όμως δεν έγινε αυτό, πιέστηκε πάρα πολύ η ΚΑΕ Άρης και ο Χάρης Παπαγεωργίου να το πάρει πάνω του ή να συμφωνήσει σε αυτά που του λέγανε. Και εμείς επιμείναμε ότι δεν γίνεται να αδικείται ο Άρης κατά αυτόν τον τρόπο και πλέον δεν συμφωνούμε με αυτή την κατανομή των χρημάτων. Αυτό έγινε. Γιατί θέλανε να το τελειώσουν τόσο νωρίς, αναρωτηθήκατε? Δεν το γνωρίζω. Δεν το ρώτησα, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω. Άρα μας λέτε ότι ήταν πρόταση του Προμηθέα, ήταν αυτή η μοιρασιά των χρημάτων? Ναι, δεν υπήρχε πρόταση από τη διοίκηση, ήταν η πρόταση του Προμηθέα, ναι. Η οποία μπήκε σε ψηφοφορία και όλοι οι άλλοι την ψήφισαν. Συμφώνησαν. Ακριβώς. Μάλιστα. Μετά. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι είχε συζητηθεί με κάποια σωματεία αυτή η πρόταση, ναι, και πολύ γρήγορα συμφωνήθηκε. Ναι. Μάλιστα. Ο Άρης όμως δεν είχε εικόνα για αυτή την πρόταση. Την είδε ξαφνικά στο τραπέζι χθες. Κοινώς μιλήσανε, τα συμφωνήσανε και το παρουσιάσανε και το ψηφίσανε. Έτσι πιστεύω. Από ό,τι έμαθα, μέσα σε 5 λεπτά είχαν συμφωνήσει και τα 11 σωματεία. Πολύ ωραία. Εκτός το. Αλλά ναι, αυτό είναι. Ναι. Αντίδραση από άλλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής, που επίσης για μένα αδικούνται, δεν υπήρξε? Και για μένα αδικούνται, αλλά νομίζω, ξέρω ότι δεν υπήρξε. Αφού συνυπογράφουν την ανακοίνωση. Υπάρχει κάποιος λόγος για το γεγονός της ανακοίνωσης αυτής που εμένα μου θύμισε σύνδεσμο οπαδών και όχι ΣΑΚΕ ή τέλος πάντων ενός θεσμικού οργάνου? Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ανακοίνωση κατά ομάδας. Λες και ο Άρης έχει κάνει τόσο κακό στο άθλημα. Όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για έναν συνεταιρισμό που ο Άρης είναι συνιδρυτής. Σωστό. Έτσι. Και βγαίνουν να τον κατηγορήσουν άνθρωποι οι οποίοι χθες εμφανίστηκαν στο μπασκετικό προσκήνιο. Το ξεπερνώ αυτό, δεν έχει σημασία η παλαιότητα, okay, το αφήνουμε. Ναι. Αλλά μιλάμε για ένα συνεταιρισμό όπου τα 11 μέλη βγάζουν ανακοίνωση και αναρτάται στο site του συνεταιρισμού μια ανακοίνωση εναντίον ενός μέλους του συνεταιρισμού. Δηλαδή αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν έχει γίνει πουθενά. Έχει γίνει μόνο τώρα, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό και εμείς απαντήσαμε μια ανάλογη ανακοίνωση. Μετά μιλήσατε, μήπως? Αλλά είναι παγκοσμίως πρώτη φορά γίνεται αυτό. Μετά μιλήσατε, επιδιώξατε να μιλήσατε με τον κύριο Γαλατσόπουλο, με κάποιον, με τον κύριο Δουβή? Παιδιά, τι έγινε, γιατί μας βγάζετε ανακοίνωση, τι συνέβη?
Μαλώσαμε και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν μιλήσαμε, όχι. Όχι. Τι σημαίνει, για να καταλάβω και εγώ, για μια ομάδα όπως ο Άρης μάλιστα, οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης της συμφωνίας, θέτοντας έτσι την ομάδα του Άρη στο περιθώριο στο οποίο η ίδια επεδίωξε να μείνει. Τι, δεν κατάλαβα. Μπορούν κάποιες... συμφωνίας εννοεί. Στο περιθώριο λέει εδώ. Τη συμφωνία. Στο περιθώριο. Τη συμφωνία. Δεν λέει καμία στο περιθώριο τη συμφωνία. Δεν λέει τη συμφωνία, λέει στο περιθώριο. Τέλος πάντων, η ανακοίνωση. Τι είπαμε, σημαίνει, η ανακοίνωση τι σημαίνει ότι, είναι ότι κάτι... θέτω τον Άρη στο περιθώριο. Δηλαδή, αν μια ομάδα δεν συμφωνεί με μια πρόταση μια άλλη ομάδα η οποία υπερψηφίζεται, θα μπαίνει στο περιθώριο. Αυτό θα γίνεται. Αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, παιδιά, να ποινικοποιείται το να έχει κάποιος άποψη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ήταν η άποψή μας διαφορετική από τις άλλες ομάδες. Ναι. Και νομίζουμε ότι είναι και η πιο δίκαιη, πιο δίκαιο αυτό που λέμε εμείς. Οκ, okay, δεν συμφωνείτε. Αλλά αυτή είναι η άποψή μας, παιδιά. Από εκεί μετά από όχι, δεν θα τη λες. Πρόεδρε, η μόνη μου ένσταση είναι αυτό δεν έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Μα σου λέει η πρόταση έγινε χθες του Προμηθέα. Πώς, τι νωρίτερα. Η πρόταση έγινε χθες και πιέστηκε καταρχήν. Για το γενικότερο πλαίσιο, είχε ενημερωθεί. Ένα λεπτό. Ο Άρης χρόνια λέει ότι παιδιά, εμείς αδικούμαστε, ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που κατανεμούνται τα χρήματα, πρέπει να βάλουμε κάποια κριτήρια, ώστε να ξέρει κάθε ομάδα από την αρχή που ξεκινάει και ανεβαίνει στην κατηγορία ή μένει στην κατηγορία ή συμμετέχει στην κατηγορία, πώς θα μοιραστεί το τηλεοπτικό, να κανονίζει δηλαδή την πορεία της και να υπάρχει μια ησυχία και να μην μαλώνουμε κάθε χρόνο το ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Ναι. Το λέμε χρόνια αυτό. Ναι. Ήταν ενήμερο του Προεδρείου του ΕΣΑΚΙ και από τον Χάρη Παπαγεωργίου και από μένα ότι πρέπει να το δούμε, παιδιά, αυτό, γιατί ο Άρης αδικείται. Και έγινε αυτό μέσα σε ένα συμβούλιο 10 η ώρα το πρωί με τηλεδιάσκεψη, ένα τόσο σοβαρό θέμα όπου δεν υπήρχαν σωστές συνδέσεις, δεν ακουγόταν σωστά, το ίντερνετ κοβόταν. Είχε ένα τόσο σοβαρό θέμα να περάσει. Μα γι' αυτό έγινε έτσι, πρόεδρε. Με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό τέθηκε το θέμα, για να περάσει έτσι. Γιατί έπρεπε να το καθαρίσουν, να πάρουν τα λεφτά. Σχεδόν πραξικοπηματικό όλο αυτό που έγινε, παιδιά. δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά δεν είναι σωστή λειτουργία μια τόσο μεγάλη λίγκα. Και θεωρώ ότι ήταν λανθασμένος ο χειρισμός του Προεδρείου του ΕΣΑΚΕ όλο αυτό που έγινε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν παίρνουν κάποια χρήματα από τις δύο ομάδες που είχαν τεράστιο συμβόλαιο για τα δεδομένα του μπάσκετ και μπράβο τους στο ιδιωτικό κανάλι και πρέπει να πάρουν τα ίδια χρήματα. Γιατί δεν έρχονται αυτές οι δύο ομάδες να δώσουν από 50 χιλιάρια, εγώ λέω. Δεν λέω παραπάνω, να κόψουν και να μοιραστούν για να υπάρχει μια ισορροπία. Να υπάρξει και μια αίσθηση εμπορικότητας. Γιατί προφανώς. Και το Άρης Παναθηναϊκός ή το Παναθηναϊκός Άρης δεν έχει την ίδια τηλεθέαση με το Παναθηναϊκός Περιστέρι, όσο καλή και αν είναι η ομάδα του Περιστερίου. Για να μην πάω στις ομάδες Δριοπηδαίων, Χολαργός, Κολοσσός, Ιωνικός, που έχουν 8 ονόματα, που πέφτουνε, γιατί κουνάνε το δάχτυλο στον Άρη για νομιμότητα, που πέφτουνε και ανεβαίνουνε με άλλο όνομα, που κάνουνε συγχωνεύσεις η Ρόδος με τα Τρίκαλα και τα Τρίκαλα με την Αθήνα και κουνάνε το δάχτυλο περί κορονοϊού και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το Λαύριο τώρα δεν θα ήταν στην κατηγορία, ο Ιωνικός δεν θα ήταν στην κατηγορία, ο Κολοσσός δεν θα ήταν στην κατηγορία. Αλλιώς έχουν μείνει όλες αυτές οι ομάδες. Και κουνάνε το δάχτυλο στον Άρη. Κουνάνε το δάχτυλο στον Άρη, όντως αυτό γίνεται και συντεταγμένα και με μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα χρησιμοποιούν και κάνουν αυτό το πράγμα. Η γνωστή εποδός χρωστάει ο Άρης, εντάξει, όντως ο Άρης χρωστάει. Φυσικά δεν χρωστάει στο Περιστέρι, δεν χρωστάει στον Προμηθέα, δεν χρωστάει σε κανέναν από αυτούς. Όντως χρωστάει. Αυτή χρωστάει την ύπαρξη στον Άρη, αλλά τέλος πάντων. Είναι άλλο το χρωστάω και άλλο το δεν πληρώνω. Ο Άρης ναι, με χρωστάει, αλλά σιγά σιγά πληρώνει. Πολλές ομάδες έχουν αλλάξει κατηγορία, έχουν αφήσει θέσια και ξανανεβήκαν. Άλλες ομάδες αλλάξαν αφημί, η αγορά σαν αφημί. Παιδιά, αυτό να σταματήσει με το θέμα του Άρη, αν χρωστάει, επαναλαμβάνω, δεν χρωστάει σε κανέναν από αυτούς, σε κανέναν απολύτως, έτσι, γιατί αν αρχίσουμε να ψάχνουμε το ποιος χρωστάει σε ποιον και αρχίσουμε να κοιτάμε αφημί, διευθύνσεις εμπορίου, δεν θα τελειώσουν ποτέ, όντως. Απιδέλτα, ΙΚΑ και τα άλλα, γιατί εμείς παίρνουμε παίκτες από την Ελλάδα, ξένους που παίξανε, ξέρουμε τι γίνεται. Άρα, να σταματήσει αυτό, γιατί αν ανοίξει, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Άρης. Μόνο θα έχουν πρόβλημα οι άλλοι. Μόνο άμα δούμε τα επίσημα ονόματα των ομάδων που συμμετέχουν όλο αυτό το παιχνιδάκι.
να σταματήσει όλο αυτό το παιχνιδάκι και το πώς συμμετέχουν κάποιες ομάδες στο πρωτάθλημα, διότι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή και το σταματώ εδώ. Εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί με συγκεκριμένους δημοσιογράφους να γράφουν αυτά που είναι να γράφουν και ξέρουμε ποιοι τα λένε και πώς τα λένε και πώς τα παρουσιάζουν, οκούσεις, δεν θα έχουμε καλό τέλος. Οκούσεις. Μακάρι να ήταν όλοι σαν το κούσεις. Ευχαριστώ. Μην του τα λες αυτά, το παίρνει πάνω του. Όχι, γιατί ξέρει ότι κάποιοι είναι σωστοί. Ωραία, λοιπόν, πέρα από το σωστό κούσι, πείτε μου λίγο τώρα, υπάρχει, θεωρείται πεδίο, υπάρχει πεδίο συνένεσης και ίσως να ξαναδείτε συνολικά ως Μπάσκετ, όχι ως Άρης, το θέμα αυτό? Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής να είναι μαζί σας στο όλο θέμα. Μαζί να πάτε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής θίγονται. Και απορώ πραγματικά με τη στάση και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Δεν γίνεται να παίρνει ψίχουλα ο ΠΑΟΚ, όπως το λέει σωστά, όσο και αν δεν τους γουστάρω. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ηρακλής. Επανήλθε. Είναι ομάδα με κόσμο. Έχει 2.000 κόσμο. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ηρακλής λιγότερα από το Περιστέρι. Και αντί να τα λέω, Κούς, τα λέω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν? Και εγώ το πιστεύω αυτό. Βέβαια, η κάθε διοίκηση έχει τη δική της πολιτική. Να πάμε τώρα στα θετικά και να δούμε το μέλλον. Εμείς ως πρόταση έχουμε ότι από το τηλεοπτικό το οποίο προέκυψε από την ΕΡΤ, το ποσό που είναι να πάρουν οι 10 ομάδες, το 50% να μοιραζόταν με βάση, γιατί μιλάμε για τηλεοπτικό συμβόλαιο, το λέει και λέξη, άρα με βάση την τηλεθέαση, την εμπορικότητα, τον κόσμο και όλο αυτό το οποίο περικλεί μέσα της μία ομάδα, το υπόλοιπο 25% να μοιραζόταν ισόποσα και το 25% το υπόλοιπο να μοιραζόταν ανάλογα με τη θέση που έχει πάρει κάθε ομάδα. Δηλαδή ο Περιστέρι ήταν τρίτος, τέταρτος, δεν ξέρω, ήταν ο Άρης πρώτος-τελευταίος. Σίγουρα το Περιστέρι θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά από εμάς σε εκείνο το κομμάτι. Αυτό είναι το πιο δίκαιο και νομίζω ότι αυτό γίνεται παγκόσμιο σε όλες τις λίγκες, αλλά μόνο στην Ελλάδα μπαίνει σε μια διαδικασία παζαριού. Εάν το δεχτούν, εάν δούμε φως, εμείς είμαστε πάντα υπέρ της κεντρικής διαχείρισης και το να συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτό το κομμάτι. Εάν δεν γίνει, ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Σε δεύτερη φάση είναι το ότι ο Άρης θα βγει στην ελεύθερη αγορά να ψάξει ένα άλλο τηλεοπτικό συμβόλαιο, πιστεύουμε καλύτερο από αυτό το οποίο μας πρότεινε ο ΕΣΑΚΕ. Και το τρίτο πλάνο είναι να λειτουργήσει το Άρης TV, που εμείς το πιστεύουμε πάρα πολύ και μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε και χορηγό για αυτό το κομμάτι, άρα δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουμε πολλά χρήματα και ό,τι χρήματα έρχονται στο Άρης TV θα πηγαίνουν όλα στην ΚΑΕ Άρης, που είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και θα το τρέξουμε γρήγορα αν δεν βρούμε κάτι στην ελεύθερη αγορά. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα του παιχνιδιού Ιωνικός Άρης, με το πόσοι μπήκαν και το είδαν, 42.000 μπήκαν, σε σχέση με το Ιωνικός Κολοσσός που μπήκαν 6.500, δείχνει τη δυναμική του που μπορεί να έχει το Άρης TV. Αυτά είναι τα τρία δεδομένα. Θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο? Τώρα σε λίγο έχει κλήρωση. Εν όψη κλήρωσης ή οτιδήποτε άλλο έχουμε κανένα θέμα με το γήπεδο? Τι γίνεται με το γήπεδο? Τι γίνεται ο κύριος Αυγενάκης? Όντως. Δεν σας άκουσα. Το γήπεδο λέμε. Ο κύριος Αυγενάκης λέω, τι γίνεται? Θέλει μου στον πάρω κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν, εκεί έχουμε κάνει ένα βήμα μικρό. Στείλαμε νέο business plan. Μας το ζήτησαν λίγο πιο συγκεκριμένο. Το κάναμε, το στείλαμε, έχει καιρό. Έχει πάει στην Οικονομική Επιτροπή του Υπουργείου που το εξετάζει. Μιλώντας με το Υπουργείο μου είπαν ότι το έχουν σε προτεραιότητα. Έχει τελειώσει βέβαια και ο αθλητικός νόμος, έχει ψηφιστεί, άρα δεν έχουν κάτι που να τους πιέζει. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει τελειώσει. Εάν δεν έχει τελειώσει ή αν συμβεί κάτι άλλο, θα ενημερωθείτε πρώτοι για να ξέρει ο κόσμος του Άρη το τι γίνεται. Πάντως αυτή τη στιγμή προχωράει. Προχωράει βέβαια σιγά σιγά και είναι άσχημο αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει, να έχει ήδη τελειώσει. Αλλά εντάξει, είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα του Υπουργείου. Ελπίζω να το τελειώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωραία, πείτε μας για τα διαρκείας λίγο, γιατί παρόλο που δεν έχουμε ακόμα κόσμο, γίνεται μια προσπάθεια. Τα διαρκείας πάνε καλά. Πιστεύω θα πάνε καλύτερα τις επόμενες μέρες όταν πάρουμε την αδειοδότηση. Εντάξει, ο κόσμος του Άρη πάντα είναι δίπλα στην ομάδα και θα βοηθήσει να σταθεί ο σύλλογος σιγά σιγά στα πόδια του. Να σταθεί
στα δικά του πόδια και να μην εξαρτάται από άλλους. Ωραία. Είμαστε ευχαριστημένοι, ναι, και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει. Να είστε καλά, πρόεδρε. Είστε καλά. Για την ομάδα δεν μας είπες τίποτα. Τι να πει για την ομάδα. Πώς τη βλέπει. Πρώτα θα ρίξει 30 πόντους στο κεφάλι του Ηρακλή και μετά σου. Ναι, πώς τη βλέπει, τι γίνεται, αν έχουμε καμιά εξέλιξη, κανένα παίκτη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, όχι παίκτη δεν έχουμε. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να φτιαχτεί μια ομάδα όσο μπορούσαμε καλύτερη με τα δεδομένα που είχαμε. Ναι. Εντάξει, είναι ανέτοιμη, θέλει πάρα πολύ δουλειά και γίνεται στο γήπεδο από τους προπονητές μας. Έχουμε εμπιστοσύνη. Και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί να μπούμε στο γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα με τον Ιωνικό δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν ήταν καλή. Ωστόσο όμως εμένα μας απασχολεί αυτή τη στιγμή το θέμα του πιστοποιητικού, να το τελειώνουμε, και στο θέμα του αγωνιστικού στηρίζουμε το προπονητικό team και τους παίκτες μας. Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Ευχαριστούμε, καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, άμεσα απαντήσα τους πρωταγωνιστές, Κώστα. Στο φίλο που έστειλε αυτό το μήνυμα για μένα, τον... του παραθέτω την απάντηση του Προέδρου του Άρη. Τίποτα άλλο. Φίλε, πρέπει να είσαι πολύ άσχετος με Κούση και Άρη. Πάρα είσαι προκλητικός ο Ρεσόρ. Πάρα πολύ άσχετος πρέπει να είσαι. Στο πλαίσιο της καζούρας είσαι προκλητικός. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Όχι, δεν είναι καζούρα. Εγώ που ξέρω, εγώ που σε ξέρω το καταλαβαίνω. Επετάς δύο-τρεις ατάκες που τις παρεξηγούν οι άλλοι. Μαλώνω με όλους, μετά με βρίζουν, αλλά ξέρουν ότι μαλώνω για εκείνο το θέμα και μόνο. Δεν σε ξέρουν όλοι. Εντάξει, δεν με ξέρουν όλοι. Εννοείται. Εγώ που σε ξέρω, ξέρω την κάκα είσαι. Γι' αυτό. Μην αδικήσετε λοιπόν κάποιον μόνο από ένα θέμα. Αδικήστε τον από όλη τη στάση. Δεν ξέρουν. Εδώ ρε Κώστα βρίζαν όλους τους Αριανούς για το Ματέο, τι λέμε ψέματα. Ότι μαζέδεψε αίμα, στάχτησε τα μάτια και τώρα που ήρθε. Ο Απόστολος Μαρτίνης για τα επόμενα 4 χρόνια είδηση. Απόστολος. Απόλυτη δικαίωση του ρεπορτάζ του Όλα Μπαουτάρης και του Λίμπερο. Που είναι κλήρωση. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι παίκτης του Άρη με ελεύθερη μεταγραφή στέρη, γιατί, γιατί έχει τα αγωνία. Για 4 χρόνια. Έτσι λέει η Παϊάρης. Καλά, ο Παϊάρης έλεγε και αγορά του Ντουρμισάη. Δεν έγραφε, δεν έλεγε ποτέ. Στην ανακοίνωσή του δεν υπήρχε. Μην αρχίσετε πάλι. Μην αρχίσετε πάλι. Λοιπόν. Τουλάχιστον είπε η Παϊάρης. Έχουμε διαφημίσει. Η ΠΑΕ για το Φασίδι δεν είπε ποτέ. Έχουμε διαφημίσει και έχουμε και. Λοιπόν, ακούστε. Ακούμε. Η μέρα είναι σήμερα, κλείωσε ο κύριο Παλίκη για τον ΠΑΟΚ. Έχει δει στο ΠΑΟΚ, δεν έχουμε πει τίποτα. Θα τα πούμε. Μια ώρα τώρα. 7 εκπομπέ έχετε. Η μεταγραφή έκανε. Όρισε, έκανε δύο μεταγραφέ όμω. Ούτε μια μεταγραφή δεν έχει κάνει. Πουλήστε κανένα παίκτη. Πούλα κανένα παίκτη. Πουλήστε κανένα παίκτη. Τι. Λοιπόν, έχει κλήρωση Α1, παιδιά. Καταρχήν ανακοινώθηκε ο Ματέο. Είναι η δισογραφία, ρε φίλε. Πήρε το Ματέο Γκαρσία. Δεν είναι καλή μεταγραφή αυτή. Είναι. Με το νούμερο 10 στην πλάτη, στέριο. Ο Ματέο Γκαρσία ανακοινώθηκε, ήρθε τα ξημερώματα. Θα σα δώσω ακριβώ το ρεπορτάζ, γιατί χθε το βράδυ υπήρξε μια αγωνία. Το σταμάτησε στα σύνορα. Διάφορα τέτοια πράγματα είχαμε. Ακούγαμε τον Νίκο το βράδυ. Μπράβο. Ναι. 2 η ώρα βγήκε ο Νίκο, παιδιά, εδώ, γιατί ο Λίμπερο είναι όλη μέρα και όλη νύχτα. Τον άκουσα. Και ο Νίκο ήταν ο μοναδικό. Τον άκουσα. Εκείνη την ώρα για να σε ενημερώσει. Και έτσι κάνουν και τα παιδιά και ο Στέργιο. Τον έχω ακούσει και το Στέργιο μία και μία μισή το βράδυ. Γιατί αυτό είναι ο Λίμπερο. Ό,τι συμβαίνει, μπράβο, την ώρα που συμβαίνει, ακόμα και είναι ξημερώματα. Έτσι. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε η απόκτηση του Απόστολου Μαρτίνη για τα επόμενα 4 χρόνια. Πολύ ωραία. Ο 19χρονος, θα πούμε και τη δήλωση και την ανακοίνωση ακριβώς της ΠΑΕΑΡΙΣ, απλά το λέω εντάχει. Θα μας δώσει βεβαίως ο Στέργιος όλο το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Είναι ρε Στέργιο, εντάξει. Ρε Στέργιο και εσύ. Τι θες να κάνω. Χθες δηλαδή, συγγνώμη, φίλε. Προχθές έβγαλες δύο θέματα ΠΑΟΚ. Όλη τη βδομάδα ΠΑΟΚ. Όλη τη βδομάδα ΠΑΟΚ λέγαμε και πήγατε και χάσατε. Και χάσατε. Άσχετη. Όλη τη βδομάδα ΠΑΟΚ. Κράζω ιστορική στιγμή το ένα τ' άλλο. ΠΑΟΚ Αλεξίου. Και είδε σε τι όμιλο έπεσε η Κράσνονταρ. Ζαφυρίου. Είδε σε τι όμιλο έπεσε η Κράσνονταρ. Εύκολο. Έχει Στέργιο. Επειδή είναι η Κράσνονταρ, Κώστα. Όχι ο ΠΑΟΚ θα ήταν αλλού, Στέργιο. Ο ΠΑΟΚ χθες απέκλεισε 15 ομάδες και ανέβηκε τέτοιο, ρε φίλε. Αποκλείστηκαν όλα τα φαβορί. Η Αϊκάρα. Η Αϊκάρα. Αϊκάρα. Ανσαριφάρντ. Ανσαριφάρντ. Λοιπόν. Θα πάρετε και τον Τάμαρη Χρυσάνθη. Όχι. Το έχει γράψει το Λαμπαουτάρης. Δεν το έχει γράψει το Λαμπαουτάρης. F5. Το Λαμπαουτάρης δεν το έγραψε. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί δεν κάναμε. Θέλω αυτά να τα αξιολογούν σωστά οι φίλοι. Αν το γράφει το Λαμπαουτάρης, τότε ισχύει. Αν το γράφουν οποιοδήποτε άλλο για να εξυπηρετήσει κάτι άλλο. Πάντω στην Κύπρο λένε ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός και θα τον δώσει δανεικό στον Άρη. Δεν το είδα στην Κύπρο σε κανένα δημοσίευμα. Αυτά τα λέτε μόνο εσείς. Υπάρχει δημοσίευμα. Όχι, υπάρχει ηχητικό. Κερκίδα, ναι. Κερκίδα τελείω. Α, ηχητικό. Από το δελτίο ειδήσεων. Πιθανότατα μπορεί να το δώσει. Και επειδή το λέει λοιπόν ένας Κύπριος
πιθανότατα στο μπορεί. Ρίκρε, φίλε, στο, στο ρίκρε, φίλε. Δεν το λέω όπου να είναι. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Και η Κύπρη, πιθανότατα. Όχι πιθανότατα. Αυτό, αυτό, αυτό η επικοινωνία είναι αυτό που κάνει εσύ. Που αναδεικνύει ένα πιθανότατα θα τον δώσει τον Άρη Θεσσαλονίκη από ένα Κύπριο. Και αναδεικνύεις αυτό. Όχι, ενώ τη μεταγραφή ξέρω, του Φασίδη από τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη και τον δανεισμό δεν το είπες. Αυτό είναι η επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Δεν η είναι επικοινωνία. Είναι καλά κάνεις και το λες. Πολύ πλούσια. Αλλά το λέει ένας άνθρωπος στην Κύπρο εγώ πιθανότατα. Όταν διαβάζω χρήσανθες του αγαπημένου σου site. Το αγαπημένο site που, είναι το All About Aris και το δεύτερο είναι το ΠΑΟΚ 24. Εμένα το TikTok. Που, γιατί το έχει ο φίλος μου, ο αδερφός μου ο Κόλκας. Σε αυτό που μπαίνεις κάθε 10 λεπτά. Στο ΠΑΟΚ 24. Στο άλλο. Στο 10 δεν μπαίνω στο 10 TikTok. Γιατί για το θέματα του Άρη δεν είναι ενημερωμένη. Για τα θέματα του Άρη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες. Ο Γιάννης, ο φίλος σου δηλαδή. Αυτό πάω να πω. Παρά τις φιλότιμες του φίλου μου, δεν είναι. Τώρα και μετά το σώζεις. Καλά, ρε φίλε. Θα γράφει ο Γιάννης πριν τον All About Aris. Γιάννης, ελάλα. Γιάννης, ελάλα. Θα γράφει πριν τον All About Aris. Όχι, δεν μπορεί. Με τίποτα. Και το Φετφατζίδι το γράψαν πρώτοι. Μπράβο. Είχανε, έχουν το μάνατζερ του. Το γράψαν πρώτοι. Ναι, έχουν το μάνατζερ του. Όχι, δεύτερη το γράψαν. Τώρα. Για την Αλαΐν το είχαν γράψει αυτή πρώτη. Ο Φετφατζίδης τελείωσε, έφυγε, ανακοινώθηκε. Είναι στα Εμιράτα τώρα που είναι στο Κατάρ. Αλχόρ. Σήμερα. Λες να μαλώσουν πάλι και να γυρίσει. Όχι. Γιατί έχει υπογράψει συμφωνητικό. Σήμερα έχουμε την κλήρωση για μια ακόμη υποτροφία για την. Σήμερα θα γίνει κλήρωση, ναι. Ναι. Για την σχολή ποδοσφαίρου τη Χάνθ. Στείλτε μηνύματα γιατί προλαβαίνετε να συμμετέχετε μέχρι και τις 2 παρά 5. Σωστά. Θα έχουμε τον νικητή ημέρα σήμερα Παρασκευή και μετά θα κάνουμε την κλήρωση για τον νικητή. Όχι για τις ημέρες, μία να θα βγάλουμε σήμερα κατευθείαν. Πρέπει να βγάλουμε τις ημέρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έχεις δίκιο εσύ. Είπα και, και, τέσσερις, και οι τέσσερις θα μπουν μόνοι τους και από τους τέσσερις. Είναι στο μόνο πράγμα που έχεις δίκιο σήμερα. Επιστρέφοντας η αγωνία που υπάρχει για τον Κρέσπο, το κρούσμα κορονοϊού που βρέθηκε στην ομάδα. Πάλι κορονοϊός. Τι γίνεται με τον Μπράνταριτς και μια ανάλυση. Των ομίλων του Europa League, μία ώρα είμαστε από τώρα και λιγότερο πριν την έναρξη διαδικασία στην Ιόν τη Ελβετία. Ο Μπράντερτ έβαλε όντω 27 κιλά. Που είπε ένα το να πρωί. Το του ήταν ένα άλλο είπε ότι έχει κορονοϊό. Ναι, έχει και κορονοϊό. Ήταν εκπληκτικό ένα που βγαίνει στον Κωστή και του λέει του Τζαζαρού. Λέει γεια σου Κωστή και τα λοιπά. Ναι, αυτό ο Μπράντερτ. Ο Μπράντερτ λέει καλό παίκτη, λέει πάρα πολύ καλό. Απλά λέει είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Λέει ο Κωστή. Τι ζούμε, ρε, και λέει ο Κωστή, βέβαια είναι. Τι βέβαια είναι, ρε Κωστή. Λέει 27 κιλά, λέει, έβαλε λόγω κατάθλιψη. Στέριο, λε. Στέριο, Κρασνοντάρ. Κρασνοντάρ. Break. Η εκπομπή πρέπει να γίνει τρίωρη. Ναι. Μην δίνει ιδέα στο Ζαγόρα. Είσαι τόσο. Πρέπει να γίνει τρίωρη. Γκάγκα στο μπάσκετ. Που τρίωρη. Προτιμάει η ΕΡΤ. Ναι, ρε φίλε. Να δείχνει τέννη. Ναι, ρε φίλε. Παρά εσένα. Λοιπόν, δεν υπάρχει στενά. Δεν υπάρχει κλήρωση στενά. Άνοιξε τα κινητά σου να μας τη λες εσύ. Άκου τώρα τι έγινε, επειδή. Ναι. Που και που κάνω και λίγο ρεπορτάζ. Ναι, όντως. Η κλήρωση γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη. Είναι σε τηλεδιάσκεψη οι παράγοντες των ομάδων. Μόνο. Και θα τη μάθουμε με mail. Ωραία. Δεν έχει ξαναγίνει. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Γιατί πάμε στα ποσφαιρικά, εντάξει. Βάλτε το στο site τουλάχιστον. Αλλά ο Άρης πρέπει να το οργανώσει νωρίτερα. Ποιο site να ανοίξουν, ρε. Πού να πατήσει το κουμπάκι, να ανοίξει τον υπολογιστή, δεν ξέρει. Ας από εδώ. Λοιπόν. Ναι. Υπάρχουν φόβοι για, για θλάση στον Κρέσπο. Ο υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Βαγγέ. Ουάγγε. Λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μακάρι ο Ισπανός να έχει τον λιγότερο σοβαρό τραυματισμό. Γι' αυτό βγήκε. Τι γι' αυτό βγήκε. Στο μάτς. Δεν το πάθει στο μάτς. Μήπως είχε τέτοιο. Ναι, γιατί αλλάζει η σκέψη μου για τον Φερέιρα αν έγινε αναγκαστικά. Εμένα δεν αλλάζει. Για το μάτς αυτό λέω, ρε. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω συνδέσει. Μήπως ζήτησε αλλαγή ο ίδιος γιατί τον τζίμπησε. Γιατί και εγώ στο μάτς του Άρη με τα Γιάννα ξεφώνιζα το μάντζιο που έβγαλε το Σάσα. Και βγήκε τραυματίας. Και ήταν τραυματίας. Δηλαδή πρέπει λίγο να κρατάμε μια πισίνη. Πάμε Στέργιο, πάμε Στέργιο, έχουμε πολλά. Όπως ακούσατε, τα λέω επιγραμματικά γιατί μας πιέζει και η ώρα και πρέπει να τελειώσουμε και νωρίτερα και να είμαστε 2 η ώρα. Κανονικά, όπως δεν κάνουμε διάλειμμα για την εκκλήρωση του Ιωάννη. Μία και 10 ενέργεια. Έχουμε 50 λεπτά. Τα πούμε όλα. Συνεχίζουμε. Όπως ακούσατε από το Σταύρο στο ψυχιατρίο νωρίτερα. Και διαβάζει το ΠΑΟΚ 24, υπάρχει μια εθνολογία στην Αθήνα ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για τον Λέο Μάτωση εφόσον λύσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Αυτό αναφέρει η εθνολογία από την Αθήνα. Το βέβαιο είναι ότι περιμένει ο Βραζιλιάνος, όπως περίμενε και ο Βιερίνια, μια συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να ξεκαθαρίσει οριστικά το μέλλον του, είτε μείνει είτε μάλλον φύγει, γιατί προς τα εκεί πάει η δουλειά και με τον Λέο Μάτωση. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει. Μια βάση στα δημοσιεύματα που υπάρχουν στο εξωτερικό και στην Κροατία για τον Φίλι Μπράνταριτς
ο οποίος εντάξει για το ΠΑΟΚ διαφέρθηκε και πέρσι για την απόκτησή του, ανήκει στην Κάλιαρη. Δεν προέρχεται από μια σούπερ χρονιά, αλλά νομίζω ότι για τα επίπεδα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Και του Europa League. Και του Europa League. Και του Europa League, γιατί με El Kandouri και Svab αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύο διοργανώσεις. Και αν δούμε και το πρόγραμμα μέσα στον Οκτώβριο, πραγματικά μετά τη διακοπή είναι άστα να πάνε, γιατί έχει ο ΠΑΟΚ ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, θα υπάρχει πρεμιέρα στο Europa League, μετά ξανά παιχνίδι στο Europa League, γιατί τα μάτς θα γίνουν ουσιαστικά σε δύο πακέτα. Πρώτο πακέτο θα έχει τρία παιχνίδια μέσα σε τρεις εβδομάδες, 22, 29 Οκτωβρίου και 5 Οκτωβρίου, και θα υπάρχει το δεύτερο πακέτο τον Νοέμβριο, άρα είναι πιο fast track το φετινό Europa League. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μόνο με El Kandouri και Svab, που είναι η πιο ετοιμοπόλεμη και έμπειρη και ποιοτική κεντρική μέση του. Άρα νομίζω ότι ένας παίκτης σαν τον Μπράνταριτς είναι επιβεβλημένος. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Θα δούμε αν αυτός τελικά ο κλειτός είναι ο Μπράνταριτς ή είναι κάποιος άλλος. Πάντως δεν είναι μια φθηνή περίπτωση αυτή του 28χρονου διεθνή Κροάτη μέσου. Εξαρροοχτάρι, περισσότερο στο 6, λιγότερο στο 8, με ύψος 1,86. Καλός ποδοσφαιριστής, σούπερ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω εγώ. Οι δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφέρουν πως η Φλουμινένσε αφήνει την προσπάθεια δανεισμού του Ζαμπά και πάει σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η Φλουμινένσε δεν προβλημάτισε τον ΠΑΟΚ υπό την άποψη να κάνει μια σούπερ πρόταση και να βάλει τον ΠΑΟΚ σε σκέψεις. Δανεικό τον ήθελε, δεν πάνε τα οικονομικά της καθόλου καλά, της Φλουμινένσε. Ο ΠΑΟΚ δεν ενέδωσε ούτε καν σκέφτηκε νομίζω να δώσει δανεικό τον Ζαμπά. Αν είχε κέρδος από μια πώλησή του, να μειωθεί και λίγο η χασούρα σε σχέση με τα χρήματα που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Βραζιλιάνο, μπορεί και να υπήρχε κουβέντα. Τώρα δανεισμός με οψιόν, δεν μπήκε ο ΠΑΟΚ στην διαδικασία, όπως δεν μπαίνει, όπως προκύπτει σε σκέψεις πώλησης του Δημήτρη Γιαννούλη, από τη στιγμή που είναι ο ΠΑΟΚ πλέον πιο άνετος μετά την ευρωπαϊκή του πορεία τη μέχρι στιγμής και αυτή που θα έχει τους επόμενους δύο μήνες. Λέω εγώ, καθαρά δική μου άποψη, ότι αν έρθει μια πρόταση 10 εκατομμυρίων πάνω στη ρήτρα, μπορεί και να έχουμε εξελίξει, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει τέτοια πρόταση. Προτάσεις με 3, 4, 5, 5,5, 5,25 και 10% μεταπώληση, ο ΠΑΟΚ πλέον δεν τη συζητάει και γίνεται προσπάθεια να πιστεί και ο Γιαννούλης να υπογράψει και ένα νέο συμβόλαιο με περισσότερες απολαβές και να καθίσει στον ΠΑΟΚ ακόμα ένα χρόνο, μικρός είναι ακόμα, και να αποχωρήσει του χρόνου. Ο El Kandouri κλήθηκε χθες στην Εθνική του Μαρόκο μετά από ένα χρόνο ως επιβράβευση ουσιαστικά για τις εμφανίσεις του στην έναξη φετινή σεζόν. Τον κάλεσε ο Χαλίλοβιτς για δύο φιλικά. Το ένα είναι με το Κονγκό και το άλλο είναι με τη Σενεγάλη. Οπότε θα έχει και διεθνείς υποχρεώσεις ο El Kandouri. Ελπίζουμε να μην επιστρέψει τραυματίας όπως έγινε την προηγούμενη φορά, που έπαιξε 8 λεπτά στο φιλικό με τη Λιβύη τον Οκτώβριο του 19 και μπήκε στο 60 και στο 68 τραυματίστηκε, βγήκε τραυματίας, επέστρεψε τραυματίας και χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να επανέλθει. Να πάει, γιατί εντάξει, κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να φοράει το εθνόσημο, να πάει να παίξει δύο φιλικά ο El Kandouri και να επιστρέψει υγιής όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς που θα έχει ο ΠΑΟΚ το προσεχές διάστημα. Και φυσικά στις 2 ξεκινάει η κλήρωση του Europa League. Υπήρξαν χθες αρκετές καραμπόλες υπό την έννοια ότι πέρασαν αρκετές αδύναμες ομάδες, μείναν κάποιοι ισχυροί εκτός και έτσι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αλλά βλέποντας τις ομάδες που είναι στο τρίτο και ποιες είναι στο δεύτερο, δεν είναι και τόσο θετική εξέλιξη. Πρώτο γκρουπ λοιπόν, μία από αυτές τις ομάδες θα βρει ο ΠΑΟΚ απέναντί του: Arsenal Tottenham από την Αγγλία, Ρώμα Νάπολη από την Ιταλία, Benfica Bayern Leverkusen, Villarreal, Τσεσεκά Μόσχα, Μπράγκα, Γάνδη, Αϊτχόβεν και Σέλτικ. Αυτές είναι οι ομάδες. Μία από αυτές? Από το πρώτο γκρουπ. Μπράγκα. Μπράγκα, Μπράγκα. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Μπράγκα. Ρονάλντο Γκιάρο. Ή Μπράγκα ή Μπενφίκα. Λοιπόν, που θα λέμε πάλι αυτό και τα λοιπά. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να αποφύγει, θα πω εγώ, την Τότεναμ, την Άρσεναλ, την Νάπολη και την Μπενφίκα και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Τώρα Βιγιαρεάλ, Τσεσικά, Μόσχα, Μπράγκα, Γάνδη, οκ. Okay. Νομίζω είναι όλες καλύτερες από τον ΠΑΟΚ, αλλά ασφαλώς δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ τόσο δύσκολο έργο που θα έχει με την Τότεναμ, την Άρσεναλ ή την Νάπολη. Εντάξει, ακόμα και η Ρώμα δηλαδή δεν μου γεμίζει το μάτι, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω στο ξεκίνημα τη σεζόν. Δεύτερο γκρουπ στο οποίο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ
και έτσι θα αποφύγει τη Δυναμό Ζάγκρεπ, τη Σπάρτα Πράγα, τη Σλάβια Πράγα, τη Λουντογκόρετ από τη Βουλγαρία, τη Young Boys από την Ελβετία, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Ραπίτ Βιέννη, τη Λέστερ, την Κάραμπαχ, τη Σταντάρ Λιέγη και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αποφεύγει αυτές τις ομάδες ο ΠΑΟΚ. Όπως αποφεύγει από το τρίτο γκρουπ και την ΑΕΚ. Okay. Και θα είναι αντίπαλος μια από τις ομάδες Γρανάδα, Ισπανία, Μίλαν. Η Μίλαν. Το είδατε. Βλέπαμε το μάτς μέχρι τις 1 η ώρα. Απίστευτη διαδικασία των πέναλτι. Το αυτογκόλ που φάγανε οι άλλοι. Το αυτογκόλ, φίλε. Εντάξει, το αυτογκόλ. Επικό και μετά ο άλλος το έπαιζε η Καταντζίδης. Αυτογκόλ κάθε Παρασκευή 2 με 4. Με τον Κώστα Κούση και τον. Στο 120. Χρήσατε και τον. Αυτογκόλ. Κομπάρα. Ο Κρέσπολ έχει θλάσει με κρούσμα κορονοϊού. Όχι, άλλο είναι. Αυτό που περίμενα, αυτό πάνω του πω. Εσύ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύετε. Ότι το περνάνε ο Σλάση ενώ έχει. Αν το περνούσαμε ο Σλάση, δεν θα έλεγε ο ΠΑΟΚ ο ίδιος ότι έχουμε κρούσμα κορονοϊού. Δεν θα έλεγε τίποτα. Θα δούμε. Θα έλεγε ότι έχει κορονοϊό, σιγά, δεν θα δούμε. Ο πρώτος ή ο τελευταίος ποδοσφαιριστής. Θα δούμε την αποστολή αύριο και θα μάθουμε. Απλά, πλάκα, πλάκα, κοροϊδεύετε τον Ολυμπιακό. Τα ίδια κρούσματα έχετε κι εσείς. Απλά είναι σε άλλες μέρες. Απλά ο Ολυμπιακός έφυγε κάποια. Πιο βολικά, εντάξει. Εντάξει, βολικά κι εσείς. Επειδή έγινε πριν από τα μάτια. Σε στελέχη του είτε πριν του τελικού κτλ. Λοιπόν, τρίτο γκρουπ να το τελειώσω. Γρανάδα, Μίλαν, Αλκμαρ. Φέγερον από την Ολλανδία. Όχι. Δεν θέλουμε Ολλανδικές. Όχι, όχι. Μακάμπι Τελαβίβ. Ναι. Να έρθει ο Γιώργος Δόνης στην Τούμπα πίσω. Ρέιντζερς, Μόλντε, Χόφενχάιμ. Να ξαναξεχάσετε το Λάσο. Rangers, Molde, με τη Μακάμπι να ξαναβάλει τιμωρημένο. Χόφενχάιμ, Λάσκ, Χάπολ, Μπερσεβά και Κλουζ. Μπερσεβά. Μπερσεβά. Και τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα. Μάρτιν απέκλεισα. Ζόρια Λουχάνσκ από την Ουκρανία. Λίλ Νι. Η Ουκρανία θα έρθει. Εκεί, ναι, η Λίλ και η Νι στην Γαλλία. Ριέκα Κροατία. Αυτή θα έρθει. Αυτή θα έρθει. Πολλοί σημαδεύουν συνάδελφοι την Ντάνταλ κατά την Ιρλανδία λόγω προορισμού και όχι λόγω ομάδα. Για να πάνε να πίνουν πίσω. Δεν θα πάνε. Σλόβαν Λίμπερετ από την Τσεχία, Αντβέρπ από το Βέλγιο, Λεχ Πόζναν από την Πολωνία, Σίβασπορ από την Τουρκία, Βόλσμπεργκερ από την Αυστρία, Ομόνια από την Κύπρο και Τσεσεκά Σόφια, Βουλγαρία. Καμιά, δύο η ώρα εκκλήρωση. Καμιά στεναχωρημένη κρύα θα έχετε από αυτό το νομίζω. Ζωντανά από το Λίμπερο. Το παρέα με τον Γιώργο Ζαγόρα και τον Ζάχο. Πρώτη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, δεύτερη 29 Οκτωβρίου, τρίτη 5 Νοεμβρίου. Και πάμε στο άλλο πακετάκι, 26 Νοεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου, είπαμε fast track, γενικότερα φέτος οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχει κρούσμα κορονοϊού, ξέχασα να το πω, προέκυψε χθες το βράδυ, το ακούσατε και μέσα από το Λίμπερο. Ο ποδοσφαιριστής είναι ασυμπτωματικός, αλλά μπήκε ήδη σε καραντίνα. Όταν προκύψουν δύο τεστ αρνητικά θα επιστρέψει στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει. Δεν πιστεύω να δούλευε σε καμιά κονσερβοποίηση κίδρα. 114 κρούσματα. Δεν δούλευε. Το ένα θέμα είναι αυτό που είπατε για τη Μίλαν, η οποία έχει προκριθεί, ισοφαρίζει με πέναλτι στο 120 και πάει στα πέναλτι. 9-8 τα πέναλτι. Εκτελούν λοιπόν τα πρώτα 6-7 και τα βάζουν και οι δύο και μετά χάνει η Μίλαν το πρώτο πέναλτι. Πάει να σουτάρει η Ρίο Άβε, το χάνει. Εκτελεί πέναλτι πάλι η Μίλαν, το βάζει. Το βάζει και ο Πορτογάλος. Και ο Άβε, και ο Ριο Βάε. Εκτελεί η Μίλαν, το χάνει. Περιστέρι, out. Το χάνει και ο Πορτογάλος. Απίστευτο. Αν το βάζει, προκρινόταν. Περίμενε. Στους τερματοφύλακες. Τερματοφύλακες. Ο Νταρούμα. Το σουτάρει στα περιστέρια. Πω. Σουτάρει ο τέτοιο στα περιστέρια. Αν είναι δυνατόν. Χάνει δηλαδή τρία πέναλτι που αν το έβαζε περνούσε. Τρεις ευκαιρίες. Και το βάζει η Μίλαν και το στέλνει στο δοκάρι. Και είχε ο άλλος. Χάσαν τέσσερα σερί πέναλτι. Τέσσερα πέναλτι. Και είχε μια βροχή με αέρα. Παγώσαν οι παίκτες να περιμένουν κάνα μισάωρο. Ναι, βάζαν κουβέρτες τέτοια. Και... Okay. Αυτό όμως που θέλω να μπείτε και να δείτε είναι το γκολ της Ριέκα. Το γκολ. Την Κοπενχάγη. Το αυτογκολ του αιώνα. Που φεύγει ο παίκτης. Ναι. Ο ένας αμυντικός κάνει τάκλιν στον άλλον, τον ρίχνει, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, ναι, και στην επαναφορά χτυπάει στον παίκτη και μπαίνει μέσα. Και μπαίνει μέσα. Δηλαδή, άμα σε θέλει, άμα ρε φίλε. Στο μεταξύ, Ισαλόμι. Ο αναπληρωματικός του Τσόλακ. Ισαλόμι. Επίσης προέκυψε μετά την εκπομπή μια είδηση από τη Γαλλία. Εντάξει. Συνελήφθη ο Ζωζέ Ανικό. Α, ναι. Γνωστός. Από το Λεβαδιακό που ήταν. Ο αθλητικός διευθυντής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Αποκλείεται. Για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά. Όχι. Αποκλείεται. Με υποψίες, ακούστε, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ναι. Ως ύποπτος. Ο Ζωζέ Ανικό, είπαμε αθλητικό. Στη δική μας εδώ. Ή στην εκεί. Της Νότιγχαμ Φόρεστ, στη Μασαλία συνελήφθη. Στη Μασαλία. Με υποψίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με στόχο το έγκλημα και τον εκβιασμό.
Συνελήφθη λοιπόν ο Ανικό εχθές το πρωί στην Μασσαλία με γαλλικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι έχει εμπλοκή σε ιστορίες με ναρκωτικά, παράνομο εμπόριο όπλων και σωματεμπορία. Τι κάνουν? Ο αθλητικός διευθυντής στην Nottingham Forest. Από την αρχή τη τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Γάλλοι, έχουν συνελήφθη για τη συγκεκριμένη υπόθεση περισσότερα από 20 άτομα με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Οκ, προφανώς θα πρέπει να βρει άλλον αθλητικό διευθυντή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην Nottingham Forest. Εκτός αν είναι σκηβορία, επικοινωνία. Εννοείται, επικοινωνία. Για να πλήξουν. Όχι, αυτό δεν είναι επικοινωνία. Και εγώ δεν φοράω κράνος καμιά φορά. Περίμενε τώρα. Το πρώτο πέναλτι, μου το λέει ο φίλος σωστά, που χάνει η Ρίο Άβε, από αυτά που λέει, το βάζεις και προκρίνεσαι. Ναι. Πέφτει, χτυπάει στο δοκάρι το ένα, η μπάλα πάει σε όλη τη γραμμή, χτυπάει στο άλλο δοκάρι και βγαίνει έξω. Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Η Σαλόμη. Άμα δεν σε θέλει. Εδώ ο φίλος μας ενημερώνει Στέργιο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάντα έχω αριανούς που με ενημερώνουν για τέτοια ζητήματα. Ο Κρέσπο είναι εδώ πέρα δίπλα, λέει, στην. Λέοντος Σοφού. Όχι δίπλα. Στη Φράγκον, στο γνωστό αρωματοπολείο που έχει ουρές. Είναι μαζί με τη γυναίκα του και περιμένουν άρμα να το ρωτήσω ποιο παίρνει. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι ακροατές. Βέβαια, πάντα. Αυτός είναι συνάδελφος, βέβαια. Εντάξει. Εντάξει. Κώστα, ρώτα το Στέργιο πως έχουμε να πουλήσουμε Μάτος και Μπίσεσβαρ. Είπε ο Στέργιος. Ο Μάτος στην άκτη. Είπε ο Στέργιος. Για τα δελτία. Ως ελεύθερο. Για τα δελτία. Δώρο. Επειδή εσύ δεν έκανες καταγγελία. Αν κρίνεις ότι. Ναι. Που έχεις κρίνει. Που ουσιαστικά έχεις καταλήξει ότι ο Μάτος δεν σου κάνει. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει ανατροπή δεδομένων. Μπορεί να πάει ποδοσφαιριστής όπου θέλει. Όπως έκανε και ο Σάχοφ αφού ένα χρόνο πήγε στην Ιταλία. Ελεύθερος ήταν. Ναι. Επέλεξε να πάει στην ΑΕΚ. Εντάξει. Μπορεί να επιλέξει το ίδιο και ο Μάτος. Μπορεί και όχι. Διαβάζω πάντως 2 η ώρα. Εγώ θα βάλω και SDNA μαζί. Θα ακούω την κλήρωση στο Λίμπερο. Θα βάλω και SDNA γιατί λιθαίνει ο Βασίλης Δημητριάδης. Ο Μπίλαρος. Έβαζε κάτι κολλάρες. Στείλει μια ερώτηση. Στείλει μια ερώτηση στον Μπίλη. Τότε που πήρατε το πρωτάθλημα, μήπως λέγατε ψέματα. Ήσουν ψεύτης. Στεναχωρημένος. Ήταν στην αρχή τρομοκρατημένο για τα ψέματα και τέτοια. Απορρόφησε Κώστα, όχι αγόρες, έτσι λες, λέει εσύ, παρακαλώ. Ναι, τρίωρη εκπομπή, λέει, το είπα, λέει, τρόικα τρίωρη. Καλό. Τρόικα. Τρεις ώρες. Τρόικα. Ναι. Για να πέσουν τα ραδιόφωνα μια ώρα αρχίτερα. Κώστα, μείνε εσύ εδώ πέρα. Παιδιά, κάθομαι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, κάτσε μετά. Στέργιο, φύγε. Τι μετά. Μετά έχουμε κλήρωση. Α, μετά γενικά, αν εννοείς να κάθομαι, κάθομαι. Δεν έχω θέμα. Και τι έγινε, ποιος με καρτερία έτσι κι αλλιώς. Φίλους δεν έχουμε. Ωστά. Παιδιά μεγαλώσανε, σκυλιά μεγαλώσανε. Στους χορηγούς σου λες σήμερα. Όχι. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη είναι μαζί μας. Εδώ στον Λίμπερο στους 107 και 4. Στον κορυφαίο ραδιοφωνικό προορισμό. Γι' αυτό πρέπει να πάμε και στον κορυφαίο προορισμό διασκέδασης. Και αν είστε νέα μέλη στο Ρίτζεσι Καζίνο, υπάρχουν μοναδικά προνόμια για όλους εσάς. Γι' αυτό μπορείτε να πάτε να εγγραφείτε χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά σας. Την ταυτότητά σας να έχετε μόνο και να είστε πάνω από 21. Όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα για τον, για τον desk εκεί, το front. Ολοκλήρωσε λίγο γιατί έχω ζευγάρι βόμβα. Επίσης, είδηση. Μόνο στο θα την πείστε την είδηση. Η Ντερβέτεν είναι μαζί μας. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε με τις καλύτερες αποδόσεις. Super League Ντερβέτεν, θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό. Καθώς είναι ο μεγάλος χρυσός χορηγός η Ντερβέτεν της Super League. Αργότερα προς το τέλος εκπομπής θα σχολιάσουμε και τις αποδόσεις που δίνουν για το Παναθηναϊκός Άρης και το ΠΑΟΚ Όφη. Για πες την είδηση βόμβα. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην καινούργια κλήρωση. Ό,τι λέγαμε, ρε. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Κάτσε, μην γίνει κι άλλη. Αποχωρήσει και μια ακόμα ομάδα. Σωστό, σωστό. Και πάμε σε καινούργια κλήρωση. Μου το στέλνει το μήνυμα ο καλός φίλος και συνάδελφος Κλήτος. Ο Άρης. Ηρακλής ΠΑΟΚ, πρεμιέρα του πρωταθλήματος 17 δεκάτου. Όπου, ό,τι λέγαμε. 17 Οκτωβρίου, όπως παίζεις, όχι, 22 παίζεις Europa. Δυστυχώς δεν θα γίνει με κόσμο. Διπλό από εδώ μέχρι τη Φράγκον. Μην τα λες απότομα και πάθω τίποτα. Δεν τον έχουμε δει. Είμαι και σε ευπαθή ομάδα 46 ετών. Δεν τον έχουμε δει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Τον Ηρακλή και τον Άρη τον έχουμε δει. Έχουμε πάρει ένα δείγμα. Είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες έχουν τραυματίες. Δεν είναι καλό που τώρα είναι πρεμιέρα το μάτς αυτό. Κάτι λιγότερο από την παρουσία του ΠΑΟΚ στους τελικούς της Α1 θα είναι αποτυχία. Πάνω από το. Πάνω σήμερα. Είναι μου στόχος η παρουσία τώρα τελικούς. Το κατάλαβα. Ο Μαξ στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αλλά θα μας φάξει πάλι ο Γιανακόπουλος. Σωστά. Εντάξει, αλλάζει το τελικό, μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν, δεν έχει να συνεχίσει. Που τον ακολουθάτε 30 χρόνια είναι ο Γιανακόπουλος. Δεν ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Θα είναι καλύτερο ο ΠΑΟΚ και από Περιστέρη και από ΑΕΚ και από καλά από Άρχια Ηρακλή, εννοείται. Εντάξει.
Ας φροντίσουν οι ομάδες οι άλλες δύο της πόλης να κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί μπορεί να μην υπάρξει κορονοϊός φέτος, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι θα σώζονταν 100%, το έχουμε 100%, πει, θα κάνει το 6-6. Μεταξύ μας, Κώστα, ούτε τρεις νίκες θα κάναμε. Πολύ σημαντική είδηση επίσης να πούμε ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή για το βόλι ο Βάργκας, ο Μεξικάνος διαγώνιος. Το βόλι. Ντάνιελ Βάργκας. Με 9 ομάδες. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για τραγωδία, ρε φίλε. 9 ομάδες. Καλά, και στο μπάσκετ δεν είναι. Δηλαδή, οι ρεπόρτες μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο. Να παίξουμε στο πρωτάθλημα. Καταρχήν μας δήλωσες. Όχι. Γιατί, Κώστα? Γιατί δεν μαζεύεστε, ρε παιδιά. Εμείς δεν μαζεύεστε, δεν ερχόμουν σε όλα τα ματς εγώ. Εσύ μόνο. Να σας κυνηγάω 5 άτομα. 50 χρονών έγινα. Λοιπόν, να σας δηλώσω, θέλετε? Ναι, βέβαια. Δεν θα ερχόμαστε. Πώς δεν θα ερχόμαστε, Πάλι θα μηδενιζόμαστε χωρίς δελτία. Σαν του στουτούτ. Και δεν θα έχουμε ΑΕΚ να μας κάνει το χατήρι. Στέργιο. Θα μας κάνουν καταγγελία οι άλλοι. Να μας ρίξουνε. Η αλήθεια μας κάνανε ακόμα και έτσι που παίζαμε κανονικά. Αλλά τις κερδίζαμε όλες τις καταγγελίες. Εκτός από τη διαιτησία μια κοπέλα, την Κορίνα, πώς τη λέγανε εκεί. Τη διαιτητή. Ωραία, Κορίνα, ρε φίλε. Πόπο, Κορινάρα. Θα κάνουμε διάλειμμα, θα κάνουμε διάλειμμα. Όχι, να μην κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Όχι. Σταματήστε, θα κάνουμε καλά, διάλειμμα. Κάντε. Κάνουμε διάλειμμα τώρα να πάει να φέρει να πει και του άλλου χορηγού. Είπαμε του μισού. Πρέπει να φύγω. Γενικά θα φύγεις με αυτά που λες. Πρέπει να φύγω γιατί έχουμε προπόνηση, ναι. Και έχουμε και τεστ κορονοϊού, Χρυσάνθε, για αύριο. Και έχετε και πρεμιέρα με ΠΑΟΚ. Για αύριο. Διπλό στο και... Ιβανόφιο ΠΑΟΚ ΟΛΕ. Δύσκολα. Συνεχίζουμε. Κλήρωση πρωταθλήματος. Χαμήρωσε λίγο τη μουσική όμως. Ναι, πώς θα... Κλήρωση πρωταθλήματος. Α1 Basket League. Πρώτη αγωνιστική. Ηρακλής ΠΑΟΚ και Χαρίλαος Τρικούπης Άρης. Πρώτη αγωνιστική αυτή, 17 Δεκάτου. Δεύτερη αγωνιστική, Χαρίλαος Τρικούπης Άρης, το Μεσολόγγι. Δύσκολο, επικίνδυνο. Ποιος θα κάνει μετάδοση από εκεί? Εγώ. Κανένας. Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Μισό μόνο 24... να πει ο συνάδελφος. Στον ΟΤΕ είναι η κλήρωση. Ή στην UEFA. Στην UEFA. Για να τα ρυθμίσω. Να τα έχω έτοιμα. Κάπου το έχει, θα σου πω μετά. Ωραία. Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Άρης Ηρακλής. Ωρε φίλε! Έλα ακούσει τώρα! Έλα! Χρόνια, από το Άρης TV live, από το Άρης TV. Σωστό. Και ΠΑΟΚ Λαύριο. Δεύτερη αγωνιστική. Το Λαύριο ποια ομάδα είναι? Το Λαύριο. Να λέτε και αυτό. Το Λαύριο είναι okay. Είναι okay. Όχι, είναι ο. Ναι, είναι okay. Αφού είχε πέσει το Λαύριο. Ναι, είναι ο ύφεστος είναι. Ναι. Λοιπόν, ντροπή. Τρίτη αγωνιστική. Ηρακλής Κολοσσός Λαύριο Άρης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ δεύτερη αγωνιστική που παίζει. Δεύτερη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει μέσα με το Λαύριο. Έχει κάνει ΠΑΟΚ Λαύριο. Διπλό στο Ιβανόφιο, Στέργιο. Και κάνει την νίκη. Γκολ Λαύριο. Ναι, όντως. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Λάρισα Άρης Παναθηναϊκός. Σώθηκε ο ΠΑΟΚ από την πρώτη αγωνιστική, Στέργιο. Ή έπεσα τις πρώτες αγωνιστικές. Ή πέσαμε εμείς. Ή πέσατε εσείς, Χρυσάνθε. Εμείς δεν πέφτουμε. Ιωνικός Ελένη Κόιν Ηρακλής. Άλλωστε είμαστε η μόνη ομάδα του Παναθηναϊκού που δεν έχουμε πέσει ποτέ, Κώστα. Σωστό, 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 σωστό. Έτσι να τα λέμε αυτά. Πέμπτη αγωνιστική. Ηρακλής Περιστέρη Λάρισα Άρης Προμηθέας ΠΑΟΚ. Έκτη αγωνιστική. ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης Προμηθέας. Χαρίλαος Τρικούπης Ηρακλής. Τα επόμενα μπορείτε να τα βρείτε στα social media των ομάδων. Δεν χρειάζεται να. Τα ντέρμπι είναι στο ξεκίνημα. Πρώτη αγωνιστική. Ηρακλής ΠΑΟΚ, δεύτερη αγωνιστική, Άρης Ηρακλής. Άρα ο Άρης ακολουθεί τον ΠΑΟΚ στην τέτοια. Πάντα. Διαχρονικά. Τρεις ώρες Τσαλτίδη, το λες και κοινωνικό, κοινωνικό πείραμα. Όντως είναι κοινωνικό πείραμα. Τρεις ώρες Τσαλτίδη. Λοιπόν, τρεις ώρες Τσαλτίδη με κούση. Φίλε, να σου πω κάτι. Ακούς όμως. Έστω και αν διαφωνείς, να ξέρεις, εγώ δεν βρίζω ποτέ τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις, αλλά τρεις ώρες, δέκα ώρες πάντα. Έχω πέντε επιχείρηματα. Μπορεί να μην είναι σωστά, να μην τα θεωρείτε ότι είναι σωστά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μιλάω με τρόπο διαφορετικό από ό,τι ακούτε να μιλάνε για την ομάδα σας. Εντάξει, λέω κάτι άλλο. Τα λες λίγο αυτό. Ναι, αριανίδικα τα λέω. Οκ, okay, τα λέω αριανίδικα. Εντάξει. Τα φιλιά μου στο 6977. Oh, μας βρίζουν. Ακαλέ που έπινε ρετσίνε και φώναζε με την παρέα του Κρασνοντάρα. Μπράβο, φίλε. Δεν έπινα ποτέ. Όχι, δεν το. 1977 λέμε. Λέω ότι έπινα. Α, αυτό ότι έπινε ρετσίνα. Λέω ότι έπινα. Εντάξει, εσείς κάνατε υποδοχή στην Κόλλος, ρε φίλε, που δεν ασχολείστε. Ναι, ρε φίλε, όντως. Πήγατε με ασπρόμαυρες σημαίες και κάνατε με τις σημαίες σας την υποδοχή. Εντάξει, δεν πήγαν όλοι, πήγαν κάποιοι. Αυτοί που πήγαν, εντάξει. Πήγαν okay. Κάποιοι. Πήγαν κάποιοι. Καλά κάνατε. Θα πείτε καμιά είδηση. Έχω πει δύο μεταγραφές του Άρη. Στέργιο θα μας πεις. Ματέο Γκαρσία, να πω την ιστορία. Θλάσιο, όχι. Τι όχι. Χθες 2 ώρα το βράδυ τον περιμέναμε. Λάγκφορντ, παιχτάρα. Ναι. Δεν κοιμήθηκε ο Παπαδόπουλος, ήταν απέναντι στο πάρκο. Τα ακούσαμε, είπαμε. Τέσσερις ήρθε τελικά. Στις τέσσερις ήρθε τελικά. Γιατί ο ένας από τους δύο μάνατζερ του είχε πρόβλημα, δεν τον αφήνουν να περάσει από τα σύνορα. Ναι.
Γιατί είχε ζήτημα και τελικά νομίζω δεν πέρασε κιόλας ο ένας από τους δύο. Έμεινε εκεί. Δηλαδή, όχι, ότι έπρεπε να πάει στην πρεσβεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, αφού δεν είχε ο Ματέο, δεν μας νοιάζει. Ήρθανε, πήγε εκεί από ό,τι έμαθα ο κύριος του Μαζάτος με τον Πίπερ, τον καημένο, τον Σέρνα 4 ώρα. Το συνάδελφο δηλαδή. Πήγαν εκεί και τα λοιπά, όλα οκ. Okay. Ναι. Ήρθε ο Ματέο το πρωί στα γραφεία, ήταν και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Συγγνώμη, πότε κοιμήθηκε? Τι, λαγοκίνη, 5 ώρα, 9 ώρα φωτάνε στα γραφεία. 3-4 ώρες, ναι. Αυτό. Και όχι μόνο, πρόσεξε τώρα. Ήρθε 4 το πρωί. Πήγε στα γραφεία, υπέγραψε το συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Και έκανε και προπόνηση. Και πήγε και στην προπόνηση, φίλε. Ο σκύλος μόνος, τι είπα, θα πάω, λέει, γιατί είναι Παρασκευή, λέει, και παίζουμε την Κυριακή. Σωστός. Έφαγε τις γνωστές αυτές φαλιάρες που τρώνε το τούνελ που κάνουν όλοι οι καινούργοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για τον Ματέο. Καταρχήν γιατί ήταν κανονικά με τον Ερυθρό Αστέρα. Ρυθμό δεν έχει, παιχνίδια δεν έχει. Ναι, αλλά φυσική κατάσταση έτσι κι αλλιώς είναι στεγνός. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο okay, μπορεί να αγωνιστεί. Προφανώς και αν προλάβει είναι το ζήτημα τώρα ο Άρης να παίξει. Να βγάλει το δελτίο για να παίξει, για να υπολογίζεται για το παιχνίδι της Κυριακής. Προφανώς ως αλλαγή. Έτσι. Πήρε το 10. Άρα σημαίνει ότι έχει τελειώσει του Φέτφα. Γιατί ο Φέτφα είχε το 10. Είναι δυνατόν να πήρε το. Ο Φέτφα είναι στο Κατάρ για να τελειώσει και αυτό τη μεταγραφή του εκεί. Μάλιστα. Και παράλληλα ο Άρης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μαρτίνη για τα επόμενα 4 χρόνια. Με τα γνωστά ότι έρχομαι σε μεγάλη ομάδα και το ένα και το άλλο και θέλω να φανώ αντάξει των προσδοκιών. Ο Μαρτίνης, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 19. Παίκτης του Ολυμπιακού και του Πολ Κουτσολιάκου, που για μένα. Σας είπα και πάλι ότι μετράει το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ένας παίκτης στον οποίο ποντάρει ο Άρης προφανώς για να τον αναδείξει και να τον πουλήσει αργότερα. Και γιατί όχι να προσφέρει. Και θα πάει μαζί με τον Σεγγέργη, που είναι ένα παιδί που είναι προϊόν των Ακαδημίων του Άρη, και θα διεκδικήσουν την θέση πίσω από τον Γκάνεα ως αριστερό μπακ. Ο Μαρτίνης είναι ένα παιδί το οποίο είναι ψηλός, είναι ένα 81 για μπακ. Έτσι. Παίζει ενίοτε και στόπερ, αλλά εντάξει, η θέση του είναι αριστερός μπακ, αριστεροπόδαρος. Ναι. Είναι μια επένδυση στα 19 του που κάνει ο Άρης και ελπίζει να του βγει. Μάλιστα. Δύο μεταγραφές δηλαδή. Mm. Επίσης, σήμερα βγήκε η είδηση ότι ο Καρυπίδης πλήρωσε έναν μάνατζερ που είχε κάνει προσφυγή στη FIFA. Που δεν τον ξέρω, τον ακούω πρώτη φορά. Συνήθως τους ξέρω αυτούς δηλαδή. Κούση. Ένα σκοτσέζο μάνατζερ. Μα κούση. Ο οποίος λέει ήταν του Πουλίδο. Του Ρούμπεν Πουλίδο. Και τα λοιπά, 30 χιλιάρικα. Τώρα δεν ξέρω αν έδωσε 30 χιλιάρικα, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το θέμα με την αναστολή. Ο Άρης κάνει μεταγραφές με αναστολή από τη FIFA. Και δεν θέλανε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα έδωσε, λέει, τα λεφτά ο Καρυπίδης. Άρα και είναι υπό παρακολούθηση. Είναι, φυσικά. Και προφανώς αυτή η προσφυγή της FIFA είναι εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με τις άλλες και ήταν τελεσίδικη. Και γι' αυτό την πλήρωσε. Ενώ του είπε. Που εκδικάστηκε χθες στο ΚΑΣ με τηλεδιάσκεψη. Είναι Μάλιστα. πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι το περιμένουμε Ήμπε. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ήμπε στο ΚΑΣ. Διότι αν ο Άρης δικαιωθεί, θα διώξει αυτομάτως το Βραχνάκι για όλους τους υπόλοιπους που έχουν παρόμοια φάση. Μάλιστα. Αν δεν δικαιωθεί, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα με όλους τους υπόλοιπους. Θα πρέπει να βρει συμβιβασμό με όλους τους ποδοσφαιριστές πρώην που έχουν τελεσίδικες αποφάσεις από τη FIFA και είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Αυτά. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι. Άλλο. Αυτά. Αυτές είναι οι ειδήσεις της ημέρας μέχρι στιγμής. Ο Άρης θα πάρει στόπερ, έναν ακόμη ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό. Δεν θέλω να ξυπνήσω κάποιους λέγοντας τη χώρα προέλευσης. Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής. Από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό, από ευρωπαϊκή χώρα. Κροάτης. Από ευρωπαϊκή χώρα. Ευρωπαϊκή δεν είναι η Κροατία. Από ευρωπαϊκή χώρα, δεν θα σας πω από πού. Αυστρία. Υπάρχει μια περίπτωση η οποία είναι πολύ κοντά και άλλη μία την οποία την κοιτάζουν. Ένας εκ των δύο θα έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο, Κώστα, στην Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στον Άρη. Αργότερα σήμερα ίσως να έχουμε και το όνομα, απλά από ό,τι έχω αντιληφθεί έχει κάτι θέματα με την πρώην του ομάδα ο ένας να πάρει το συμβόλαιο, όχι έμεινε ελεύθερος, όχι τόλισε, όχι περιμένω να πάρω 10 χιλιάρικα, τα γνωστά αυτά που υπάρχουν με τους ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό δεν δημοσιοποιείται και το όνομά του για να μην υπάρξει καμία εμπλοκή. Αυτά και σε σχέση με τα μεταγραφικά του Άρη που κοιτάζει και μία ακόμη περίπτωση extreme. Τι extreme, αφού υποτίθεται ότι του τούτ. Τι του τούτ. Από εδώ έχουμε τον Ματέο, από εκεί έχουμε τον Γκάμα, από εδώ έχουμε και τον Μαντσίνη. Έχουμε, αλλά πρέπει να γεμίσει το ρόστερ της ομάδας.
Το γατί το Μαντσίνη, όπως διάβασα κάτι. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ που προλαβαίνουν το να κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα πληρώνει 11,75. Έτσι απλά το λέω εγώ. Είναι σχεδόν σίγουρο, παιδιά. Αν μη τι άλλο. Δεν παίζεις δύο φορές. Κάθε χρόνο παίζεις με την Μπενφίκα. Το 11,75. Όχι. Θα από παίξει, τη στιγμή που παίξει. Την απέκλεισες, έσπασε το σερί στέριο. Όχι. Θα παίξει και θα φάει. 5. 4, εγώ πήγα να πω. Για κάποιο λόγο προσφέρεται φαβορή Arsenal με 10,5 και η Tottenham από το πρώτο γκρουπ. 11 η Villarreal και όλες οι υπόλοιπες ομάδες με 11,75. Γιατί δεν μπορώ να πω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να σας πω την αλήθεια. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Οι προβλέψεις για τον Group 3 πληρώνουν 10,5 ενώ οι προβλέψεις από τον Group 1 11,75. Okay. Μπορεί γιατί κάποιες ομάδες δεν παίζουν μαζί με άλλες, οπότε έχεις περισσότερες πιθανότητες. Νομίζω ψέματα, αυτό ψέματα, ψέματα. Ναι, υπάρχει εξήγηση. Okay. Στο τρίτο Group είναι η ΑΕΚ. Άρα δεν μπορείς να παίξεις με την ΑΕΚ. Άρα εκ των πραγμάτων η πιθανή αντίπαλη είναι 11 και όχι 12. Σωστό, γι' αυτό έγινε. Εντάξει. Λοιπόν. Σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης. Οκ, okay, σαφώς και έχει ενδιαφέρον. Σαφώς και έχει ομάδες που ο ΠΑΟΚ δεν είναι στο επίπεδό τους. Και από το πρώτο γκρουπ και από το δεύτερο και από το τρίτο. Δεν είναι μια διοργάνωση της πλάκας. Απλώς δεν έχει καμία σχέση στα οικονομικά δεδομένα με το Champions League. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Και οκ, okay, δεν έχει τα μεγαθύρια και τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που έχει το Champions League. Αλλά επουδενή δεν είναι μια διοργάνωση της πλάκας, όπως δεν θα είναι της πλάκας ούτε το Conference League την επόμενη χρονιά, που θα παίξουν τρεις ελληνικές ομάδες, που ορισμένοι θεωρούν ότι θα είναι το Ζαγκλιβέρι της Αλβανίας και ο Ακροπόταμος της Λιθουανίας. Καμία σχέση, πάλι θα έχει ομάδες και πάλι θα έχει πολλές περισσότερες ομάδες σε καλύτερο επίπεδο από τις ελληνικές. Συν του ότι θα μπουν και ομάδες από την Ευρώπη. Λυνήγικα. Με έπνιξες. Θα μπουν και ομάδες από το Europa League κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ας δούμε τα φετινά. Νομίζω ότι με μια καλή κλήρωση ο ΠΑΟΚ ασφαλώς και μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει μια πρόκριση στους 32, να έχει και ένα μάτς μετά το πέρας του 2020, αλλά είναι στοίχημα για την ομάδα να μπορέσει να συνδυάσει και τις δύο διοργανώσεις, να μην ρίξει το βάρος στη μία και ρίξει την άλλη διοργάνωση. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί και στις δύο, αλλά χρειάζεται το ρόστερ περαιτέρω ενίσχυση στις τρεις επόμενες μέρες, τέσσερις μαζί με τη σημερινή. Σίγουρα ένας κεντρικός χαφ, μπορεί να είναι ο Μπράνταριτς. Σίγουρα ένας επιθετικός ακόμα, είτε δεύτερος επιθετικός, είτε ακόμα και φορ κορυφής, αν κριθεί ότι ο Σβιντέρσκι δεν μπορεί να βρει το καλό του εαυτό και θα χρειαστεί κάποιος άλλος για να πλαισιώσει τον Τσόλακ. Με το ρόστερ που υπάρχει τώρα και τα προβλήματα τραυματισμών και γενικότερα προβλημάτων και την μη διάθεση του Φερέιρα ή και του κλαμπ ακόμα να στηριχθεί στο Μάτος και σε 2-3 ακόμα, εντάξει, δεν βγαίνει ξεκάθαρα η προσπάθεια για διάκριση και στις δύο διοργανώσεις. Αν πέσει το βάρος στην Ευρώπη θα χαθούν βαθμοί, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά δεν θα τους καλύψει ποτέ. Ή αν συμβεί το αντίθετο θα έχουμε μια πορεία στο Europa League όπως την προπέρσινη, που ο ΠΑΟΚ απλά πήγε και έπαιξε 6 παιχνίδια και τερμάτισε με τους λιγότερους βαθμούς στην ιστορία του σε ομίλους του Europa League. Είναι μια απαιτητική προσπάθεια, ειδικά είπαμε Οκτώβριος και Νοέμβριος θα είναι δύο σούπερ απαιτητικοί μήνες. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει λύσεις, πρέπει να έχει περισσότερες επιλογές ο Αμπέλ Φερέιρα. Το καλό είναι ότι γυρνάει σιγά σιγά, νομίζω, ο Αγκούστο μετά τη διακοπή. Ίσως να αρχίσει να υπολογίζεται για το rotation. Ο Μίσης φυσικά θα αργήσει, αλλά είπαμε και χθες προέχει το παιδί να είναι καλά, να ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα υγείας και μακάρι να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, γιατί νομίζω ο Κώστα και ο ίδιος το θέλει πολύ. Το συζητάμε. Αλλά το σημαντικότερο, και πραγματικά δεν με απασχολεί εμένα αν θα επιστρέψει Νοέμβριο, Δεκέμβριο ή Γενάρη, ας είναι καλά να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και μετά θα δούμε πώς θα δημορφωθεί η όλη κατάσταση. Οκ, okay, νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ πλέον τα καλύψαμε έτσι πολύ επιδερμικά, μιας και ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ σήμερα. Αλλά όχι με τον μπάσκετ, με μια ωρίτσα, εντάξει. Τι μία, ναι, και 10 λεπτά για τώρα το. Κλήρωση, ναι, ρε, δεν είπα κάτι, ρε φίλε. Έχει κλήρωση, πάω κολέ. Δεν είπα κάτι. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις στο μπάσκετ? Κοίταξε, θεωρώ ότι. Πρωτάθλημα. Τις πρώτες 5 αγωνιστικές θα έχω μια ήττα με σφαγή στο ΆΚΑ. Νομίζω τρίτη αγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει μες στο Ιβανόφιο. Με μια διαιτησία 50-50.
γίναμε και τέτοιο τώρα. Λοιπόν, Ηρακλής ΠΑΟΚ χάνεις. ΠΑΟΚ Λαύριο κερδίζεις. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ χάνεις. Χάνω εκεί, χάνω. ΠΑΟΚ Λάρισα κερδίζεις. Προμηθέας ΠΑΟΚ χάνεις. Χάνω. ΑΕΚ ΠΑΟΚ χάνεις. Αυτά τα μάτς που βρίσκονται, τα 6 μάτς, θα έχω 4 με 5 νίκες. Και 7η αγωνιστική, 12-12 του ΠΑΟΚ Άρης. Χάνεις. ΠΑΟΚ Άρης. Λοιπόν. Και μετά 8η αγωνιστική, Κολοσσός ΠΑΟΚ. Δύσκολο πρόγραμμα έχεις. Η φετινή ομάδα Κώστα δεν θα χαμπαριάσει. Όντως, τρένα. Άστο. Τρώνω. Θα τρίβει τα μάτια σου. Συμφωνώ. Ε? Συμφωνώ. Εγώ τον είδα. Εγώ όσα είδα μου άρεσαν. Τώρα από εκεί και πέρα. Άντε τώρα μην μιλήσω. ΠΑΟΚ Λαύριο. Γιατί ρε φιλέ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με χαρά είσαι. Ο Άρης. Χαρέλος Τρικούπης Άρης. Πρέπει να κερδίσει. Άρης Ηρακλής. Λαύριο Άρης. Πάλι εκτός. Άρης Παναθηναϊκός. Ο... Λάρισα Άρης. Δύσκολο. Και Άρης Προμηθέας. Δύσκολο και ο Άρης. Πολύ δύσκολο. Και ο Ηρακλής. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Εύκολα. Άρης Ηρακλής. Δύσκολα. Ηρακλής Κολοσσός. Δύσκολα. Ιωνικός Ηρακλής. Δύσκολα. Διπλό όμως. Ηρακλής Περιστέρη. Ντέρμπι. Χαρέλος Τρικούπης Ηρακλής. Πιστεύω θα κερδίσουμε. Ηρακλής ΑΕΚ. Νομίζω πως πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη νίκη. Ηρακλής Λαύριο. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Εντάξει με σφαγή. Ηρακλής Λάρισα. Τότε κάνεις αποτίμηση του προγράμματος. Και Προμηθέας Ηρακλής. Τρεις ήττες θα έχω στον πρώτο γύρο. Πολύ καλή κλήρωση. Πρόσχε μην έχεις τρεις νίκες. Όντως. Λικών. Λικών όπως λέει και ο σύγχρος μου. Λικών. Χρυσαθέ, βλέπε εδώ λίγο το. Τι μαύρισμα είναι αυτό που έχει αυτός, ρε. Κάμα δουλεύει. Γιατί ρε φίλε, επειδή πήγε και μαύρισμα. Ο φίλος σου. Όλοι φίλοι μου. Που κάνει τη Γερμανία στην Κοσμοτέ. Δεν είναι ο Άλκης αυτός. Αυτός είναι. Ο τέτοιος είναι αυτός. Σταμάτα, βρε. Κάτσε, άσχετε. Ο τενίστας. Κάνει και τένις, ναι. Α, μπράβο. Μπορείς, Μπέκερ. Ο τενίστας. Ο αδερφός που είναι. Εγώ λέω σιγά σιγά να πάμε να πούμε διάλειμμα. Ο αδερφός σου θα είναι. Θα σου πει ο Ζαγόρας που θα είναι από την Δευτέρα. Πούμε, 3 η ώρα ανακοινώνει το πρόγραμμα ο διευθυντής. Σήμερα. Έχουμε κλήρωση. Μετά την κλήρωση. Αυτό 3 είπα. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται όντως. Δεν χάνεται. Έχω σκονάκι, την έχω όλη. Ακούσεις, δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν. Χάρηκα πολύ για την συνεργασία. Να είστε καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τις 3 νίκες του Ηρακλή στον πρώτο γύρο. Έτσι και χάσει την πρεμιέρα. Όντως. Έτσι και χάσει την πρεμιέρα και μετά έρθει μέσα στο Αλεξάνδρου για να κερδίσει. Ναι, όντως. Θα γίνει χαμός. Πρέπει λοιπόν, να ρεφάρουμε λοιπόν, και πάμε σε κάποιο διάλειμμα. Ποιο διάλειμμα, δεν θα κάνουμε ρεσιστήριο. Θα έχει κλήρωση. Κλήρωσάρα έχουμε. Να την κάνω τώρα παραπέντε. Εγώ να φύγω. Περίμενε, εσύ φύγε. Θα κάνω τώρα το διάλειμμα. Και θα το παρακολουθούμε. Την κλήρωση των νικητών πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Α, ναι, ρεσιστήριο. Έχουμε και δώρα. Περίμενε, ναι, πού είναι η Μαριλής. Να μου φέρει. Μαριλής, φέρε λίγο του νικητέ. Νικητέ. Το άκουσε. Είναι εδώ ή κάνει καν καφέ. Ε, Μαριλίζ! Τώρα τι, Μαριλίζ, μας ακούει. Η καημένη. Περίμενε λίγο. Αν ναι. Επιτρέπει. Ωραία, πες Ιντερβέτεν δεύτερη ώρα, Κώστα, μαζί μας. Λοιπόν, μαζί μας η Ιντερβέτεν, παράδοση στο χώρο βεβαίως της διασκέδασης και του στοιχήματος, με φυσικά πολύ ωραίο live score, με πολύ καλές αποδόσεις, με online εξυπηρέτηση, με live καζίνο φυσικά, με πολλά jackpot, πολλά δώρα. Και πολύ καλό περιβάλλον για όσους ξέρουν έτσι από κομπιούτερ και τα λοιπά. Έτσι πολύ καλό, εύχριστο δηλαδή μήνυμα, περιβάλλον. Μήνυμα φωτιά στο τέλος. Εναντίον. Όχι ρε φίλε. Κούση. Ναι, ναι. Πάλι παιδιά, Κώστας για σένα, για σας. Ποιος θα πληρώσει τους παίκτες του Βόλεϊ, έμαθε ότι ο Λεωνίδης είπε νετ στον Ηρακλή. Κάποια ομάδα από την πόλη μας τον πλησίασε να την αναλάβει. Απίστευτο. Ρίχνει βόμβα ο φίλος ο 69. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον πλησίασε στο μπάσκετ. Το ξέρεις. Παιδιά, ο Λεωνίδης δεν ξέρω, νομίζω ότι έκανε μια συνέντευξη Instagram και είπε ότι θέλω. Και είπε ότι θέλω τα χωράφια του Ηρακλή, είπε την έκταση. Να βάλει καπνά, τι έλεγαν. Θέλω την έκταση. Του χορτατζίδε. Ναι, δεν είχαμε άλλου έξυπνου. Πε. Θα έρθει εσύ από τη Ρωσία να τα πάρει. Για να βοηθήσω. Ο Ιβάν τον έβαλε μπροστά για να πάρει την περιουσία του Ηρακλή κτλ. Οκ. Κάνει κλήρωση. Μέχρι το 6. Το 5 λέω εγώ. Το 2 λέω εγώ. Το 52 λοιπόν. 5-2. Α, όσο για τα χρώματα που έφαγε στα 5-2. Λοιπόν, 5-2. Δεν μπορώ να το διαιρέσω κιόλα, ρε παιδιά. Βοηθήστε με λίγο. 2,5. Το 2,5. Το 3 λοιπόν το 3, θα δώσω. Το 3 θα βγάλω. Λοιπόν, το 3. Το 3. Άρης ισχύει και τέτοια. Αλμπανίδης Κώστας.
6-9-77 και τελειώνει το κινητό του σε 4. 6-9-77, δεν το λέω το άλλο. Και σε 4. Η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο όν που να μην το χρωστάει ο Άρης επικοινωνία. Όχι, εντάξει, όχι. Είναι και μερικοί που έχουν πάρει τα λεφτά του. Πολλοί έχουν πάρει τα λεφτά του από τον Άρη. Πολλοί δεν τα έχουν πάρει. Και κυρίω το ελληνικό δημόσιο. Που τα παίρνει στην πόλη μόνο από τον Άρη. Λοιπόν, αυτά. Αυτά λοιπόν, φίλε και φίλοι. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα να κάνω τίποτα. Έλα, διάλειμμα. Πάω στο διάλειμμα γρήγορα γιατί αρχίζει το κλήρωση. Το κλήρωση αρχίζει. Ναι, βάλτο. Λοιπόν, ρολόι. Την είπαμε την κλήρωση. Μπενφίκα. Ναι. Μπενφίκα. Γρήγορα. Έψιλον. Γάνδη. 3 και 2, 6. Και Ισπανία. Οι οπαδοί σου γράψαν ιστορία. 6 και 2, 9 που λένε οι φίλοι μου. Λοιπόν. Άντε, γεια. Αύριο. Με Δευτέρα, γεια.